ευχαριστήσω τον Σοφοκλή και τη Θέκλα γιατί λειτουργήσαν συνομικά και αποτελεσματικά να πούμε εδώ. Το χάρηκα πάρα πολύ γιατί είδα και το χωριό. Είχαμε τώρα να προλάβουμε να κάνουμε μια μικρή ξενάγηση με την υπεύθυνη. Άρα θεωρώ ότι όντως είναι μια μοναδική ευκαιρία και για μας. Χαίρομαι που είστε εδώ και δεν ξεχνάτε ότι αυτό είναι η κληρονομιά της Κύπρου. Γιατί μερικές φορές αναρωτιόμαστε αν ξέρουμε ακριβώς τον πλούτο της Κύπρου. Εδώ το βλέπουμε. Και η ιδέα του Σοφοκλή ήταν να συζητήσουμε για τα θέματα που αφορούν βέβαια τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, όχι μόνο βέβαια και της Ελλάδος και της Κύπρου. Θα μιλήσουμε και για άλλες, θα επικεντρωθούμε βέβαια σε αυτές και να δούμε τα νέα δεδομένα σε γεωπολιτικό επίπεδο, γιατί πολλοί από εμάς έχουν κάποιες γνώσεις έτσι αποσπασματικές. Όταν τα βάζουμε μαζί, συνδυάζουμε άλλα δεδομένα και βλέπουμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι παλιές προσεγγίσεις όσο αφορά τα θέματα, συνήθως τα ονομάζουμε ελληνοτουρκικά, δεν είναι μια ισχύ, έχουν αλλάξει τα δεδομένα και τα βλέπουμε κάπως διαφορετικά τώρα, γιατί όταν βλέπουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, είναι φροντουκαλισμός να θεωρούμε ότι όλα γίνονται γύρω από δύο χώρες. Είναι πολλές οι χώρες, τα παίχνια είναι διαφορετικά, άρα θα μιλήσουμε βέβαια και για θεωρία παιχνίων, θεωρία αποφάσεων, γιατί όπως ξέρετε τα κράτη μερικές φορές παίρνουν αποφάσεις και νομίζουν ότι είναι μόνα τους και δεν έχουν καθόλου επιπτώσεις δίπλα, ενώ στην πραγματικότητα έχουν πολλές επιπτώσεις και αυτό θα το αναλύσουμε στην περιοχή. Άρα όπως βλέπετε αρχίζουμε τη διάλεξη με τον χάρτη όπου έχετε τις ΑΟΖΟ της Κύπρου και της Ελλάδος. Επίσης με τα θαλάσσια οικόπεδα, τα οποία γνωρίζετε συνήθως αυτά που είναι δεξιά, τα έχετε δει ήδη, αλλά μερικές φορές στην Κύπρο και στην Ελλάδα μάλιστα, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι σπάνιοι αυτοί που έχουν δει ότι υπάρχουν αυτά τα 20 θαλάσσια οικόπεδα της Ελλάδος. Τα δείχνω εδώ στην Κύπρο για να καταλάβουμε ότι όταν αναρωτιόμαστε αν ήταν μια καλή ιδέα να κάνουμε θαλάσσια οικόπεδα στην Κύπρο και είμαστε μόνοι, ακόμα έχουμε αμφιβολίες. Όταν όμως βλέπουμε ότι μια άλλη χώρα κάνει ακριβώς το ίδιο, και όχι μόνο ακριβώς το ίδιο, στην πραγματικότητα ακολουθεί την ίδια στρατηγική. Δηλαδή, άμα κοιτάξετε μερικά χαρακτηριστικά τα οικόπεδα, θα δείτε ότι δεν είναι μόνο τεμαχισμένο όπως τα βλέπετε, αλλά έχουν μερικά γεωπολιτικά χαρακτηριστικά, ενώ αφορούν υποτίθεται μόνο και μόνο θέματα ΑΟΣ. Π.χ. έχετε ένα συμπαγές σύνολο, δηλαδή είναι όλα μαζί. Όπως το βλέπετε εδώ είναι ένα πακέτο μαζί και ένα άλλο πακέτο μαζί. Αυτό είναι μια εξαίρεση, θα εξηγήσω γιατί υπάρχει. Στη συνέχεια βλέπετε ότι τα θαλάσσια οικόπεδα της Κύπρου αγγίζουν τη μέση γραμμή. Άρα η μέση γραμμή είναι ακριβώς στο λευκό. Τα θαλάσσια οικόπεδα τα αγγίζουν και στον Κύπρο και στο Ιόνιο με την Ιταλία και στη μέση γραμμή με την Αλβανία. Άρα για να καταλάβετε λίγο τη διαφορά, γιατί μερικές φορές, ξέρετε, όταν αυτά γίνονται χωρίς να έχουμε συμμετάσχει, θεωρούμε ότι έγιναν χωρίς να το σκεφτούν. Άρα, ας υποθέσουμε ότι στην Ελλάδα και στην Κύπρο είμαστε όλοι κότσες. Ας υποθέσουμε. Είναι πολύ απλό, τα οικόπεδα το 4, 10, 11, 12, 9, 13 και 3 δεν θα υπήρχαν. Εδώ, από το 16 έως το 20 δεν θα υπήρχαν και ούτε το 1, 2, 4 και 5. Για ποιο λόγο? Γιατί θα είχαμε κάνει εξεπίτηδες κινήσεις για να είμαστε πολύ πιο μέσα. Ενώ στην πραγματικότητα, όταν ξέρουμε ότι έχουμε το δικαίωμα να διεκδικήσουμε όπως όλα τα άλλα κράτη αυτή την έννοια της μέσης γραμμής, βάζουμε οικόπεδα που είναι ακριβώς ακουμπάνε πάνω τη μέση γραμμή. Γιατί όμως, θα το δείτε τώρα με την Κύπρο, θυμάστε με ποιες εταιρείες έχουν γίνει συμβάσεις, θα το δείξω και πιο μετά, αλλά θέλω απλώς να εντοπίσετε ένα γεγονός που δεν είναι καθόλου τυχαίο. Τα οικόπεδα που έχουν συμφωνίες είναι το 10, 11, 12, 9,
το 3 και το 2. Δηλαδή, μόνο το 2 δεν είναι ακουμπάει τη μέση γραμμή. Άρα, αν θεωρείτε ότι αυτό είναι τυχαίο, είναι απλώς ότι δεν το βλέπετε γεωπολιτικά. Στην πραγματικότητα, τι κάνουμε. Βάζουμε τα οικόπεδα, αγγίζουν τη μέση γραμμή, μερικά από αυτά, και τις πρώτες συμφωνίες που κάνουμε, τις κάνουμε σε αυτά τα οικόπεδα. Γιατί έτσι σταθεροποιούμε τη θέση π.χ. εδώ της Κύπρου, γιατί λέμε, εφόσον έχουμε κάνει συμφωνίες σε όλα αυτά, είναι εύκολο αυτά που είναι πιο μέσα, γιατί είναι ακόμα πιο κοντά από την Κύπρο. Ενώ τα άλλα είναι τα ακριτικά. Θα το δείτε και με την Ελλάδα, από τις πρώτες συμφωνίες που θα δούμε θα είναι σίγουρα αυτές εδώ και αυτές εδώ. Άρα, έχει μεγάλη σημασία επίσης το μέγεθος των οικοπαίδων. Αυτή την περίοδο τώρα έχετε μάθει αρκετά πράγματα για τα οικόπεδα στην Κύπρο, ειδικά για το οικόπεδο 12 και το οικόπεδο 9. Βλέπετε ότι και μερικά ανακλαστικά που έχουμε του τύπου κάθε φορά που τρυπάμε βρίσκουμε κάτι, σιγά σιγά τα ξανασκεφτόμαστε και θυμόμαστε επιτέλους ότι όταν κάνουμε γεωτρήσεις δεν βρίσκονται με την πρώτη, άρα υπάρχει ένας κλάδος ολόκληρος που ασχολείται με αυτά τα θέματα για να κάνουμε τις εκτιμήσεις και μετά τις γεωτρήσεις. Και αυτό που έχει σημασία είναι τα μεγέθη. Τα μεγέθη των οικοπαίδων προέρχονται από δύο δεδομένα που είναι σημαντικά. Το ένα είναι το γεωλογικό και το άλλο είναι το μαθηματικό. Αλλά το γεωλογικό τι είναι, τεμαχίζουμε οικόπεδα μόνο και μόνο εκεί που υπάρχει κοίτασμα στόχος. Αν δεν σκεφτείτε τώρα ότι ουσιαστικά αυτά τα 13 οικόπεδα της Κύπρου υπάρχουν από το 2007. Όμως, άμα ρωτήσετε στους Κύπριους γιατί υπάρχουν 13 οικόπεδα και όχι 14 ή όχι 10. Οι περισσότεροι δεν έχουν ιδέα, θα θεωρούν ότι απλώς είναι έτσι. Στην πραγματικότητα, φανταστείτε ότι κάνετε τεμάχιση οικοπαίδων και άμα δεν έχει καθόλου κοίτασμα στόχο, είναι πολύ απλό. Για να είναι υποψήφια η εταιρεία, πρέπει να αγοράσει τα σεισμικά. Άρα, άμα δείξει τα σεισμικά ότι δεν υπάρχει κοίτασμα στόχος, δεν θα πληρώσει τίποτα. Θα φύγει. Άρα, όλα τα οικόπεδα έχουν τουλάχιστον ένα κοίτασμα στόχο. Άρα, αυτό το συνειδητοποιούμε, βλέπουμε απλώς ότι είναι πάνω στο χάρτη, μερικά χαρτιά. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία και το βλέπετε τώρα ότι ουσιαστικά ο ελληνισμός παίζει με 33 οικόπεδα. Άρα έχει ενδιαφέρον, άμα το σκεφτείτε, γιατί όπως θυμάστε, επειδή έχουμε και παλιούς φίλους, το 2004 δεν υπήρχε φυσικό αέριο στην Κύπρο. Εντάξει. Αλλά μόνο το 2004. Υπήρχε πριν εκατομμύρια χρόνια, το 2004 εξαφανίστηκε και μετά, ανάλογα με το τι είπαμε, ξαναεμφανίστηκε. Έτσι πάνε τα πράγματα. Αλλά τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι έχει ενδιαφέρον γιατί πολλοί άνθρωποι που τότε δεν πίστευαν καθόλου σε αυτά τα δεδομένα, τώρα τα διαχειρίζονται. Και τώρα οι συζητήσεις στα καφενεία δεν είναι αν έχουμε φυσικό αέριο, είναι πόσο έχουμε. Αυτή η αλλαγή φάσης είναι τεράστια, γιατί πριν ήταν ότι αυτά είναι τεχνάσματα. Το ίδιο για την Ελλάδα. Άρα, επανέρχομαι λίγο στα δεδομένα. Το δίκη της θάλασσας υπάρχει από το 1982 με τη νέα μορφή, όπου συμπεριλαμβάνεται η έννοια της ΑΟΣ. Η ΑΟΣ αφορά τον υποθαλάσσιο χώρο, τη θαλάσσια κολόνα και την επιφάνεια, ενώ η υφρακρηπίδα αφορά μόνο τον υποθαλάσσιο χώρο. Επεκτείνεται έως τα 200 ναυτικά μίλια όταν δεν υπάρχει επικάλυψη και όταν υπάρχει επικάλυψη γίνεται συμφωνία διμερή και όχι διακρατική. Στην Κύπρο έχουμε συνηθίσει την έκφραση διακρατική. Είναι διμερή γιατί είναι μόνο δύο χώρες, δεν είναι πολλές μαζί. Και αυτό μας επιτρέπει η αποκλειστική οικονομική ζώνη, το πιο σημαντικό από αυτά τα τρία γράμματα είναι το α. Δεν είναι το όμικρο. Άρα συνήθως επικεντρωνόμαστε στο όμικρο, αλλά είναι πολύ απλό όσοι κάνουν αυτό το λάθος να θυμούνται ότι άμα ήταν μόνο η οικονομική ζώνη, τότε δεν θα έπρεπε να γίνει. Το αποκλειστικό σημαίνει ότι δεν είναι κάτι άλλο. Άρα σημαίνει ότι για όλα τα άλλα συνεχίζουμε κανονικά. Δηλαδή, η ΑΟΣ, και εδώ πάλι μπερδευόμαστε,
βέβαια είναι πάνω στα διεθνή χωρικά ύδατα. Είναι πολλοί που πιστεύουν ότι είναι απλώς στα εθνικά χωρικά ύδατα και δεν κάνουμε τίποτα το σπουδαίο. Θα σε υπενθυμίζω ειδικά για την Ελλάδα ότι όλα αυτά τα πράγματα σταματά στα 6 ναυτικά μίλια, ενώ εδώ μιλάμε για 200. Άρα, τα μεγέθη υπολογίζονται έτσι ώστε να είναι πάνω κάτω της ίδιας αξίας τα οικόπεδα. Αλλά ακριβώς την ίδια δεν γίνεται ποτέ όταν λέμε της ίδιας τάξης μεγέθους, δηλαδή δεν μπορεί να έχετε ένα οικόπεδο που έχει μια αξία 10 εκατομμύρια και το διπλανό έχει 10 δις, τότε δεν είναι της ίδιας αξίας. Όταν ένα, ας πούμε, είναι 1 δις και το άλλο είναι 1,5-2, είναι του ίδιου τύπου. Άρα αυτά είναι συγκεκριμένα και έτσι υπολογίζονται και τα μεγέθη. Άρα, τα οικόπεδα όσο αφορά την τεμάχηση προσπαθούν να τα κάνουν όσο πιο ορθογόνια είναι όταν δεν υπάρχει εμπόδιο, ουσιαστικά για να έχουμε μόνο 4 στίγματα, γιατί είμαστε στη θάλασσα, αλλά πρέπει να βρούμε, και όλα τα οικόπεδα που είναι παράξενα είναι αυτά που είναι βέβαια στις άκρες. Τώρα, όταν έχετε μια παράξενη γραμμή τέτοιου τύπου, να ξέρετε ότι σημαίνει ότι ένα από τα δύο έχει ένα κοίτασμα που είναι πολύ κοντά στη γραμμή, δηλαδή άμα πήγαινα έτσι διαγώνια, θα έκοβα το κοίτασμα. Επειδή δεν έχουμε δικαίωμα να βάζουμε κοιτάσματα που να είναι σε δύο οικόπεδα, γιατί υποτίθεται κάθε οικόπεδο είναι ανεξάρτητο. Άρα μπορεί να υπάρχουν δύο διαφορετικές εταιρείες που μπαίνουν σε ένα οικόπεδο, στο καθένα. Άρα αυτό εδώ σας εξηγεί όλα αυτά που τα βλέπετε λίγο πιο παράξενα, εξηγούνται από ειδικές τοποθεσίες. Έρχομαι τώρα στο 11. Το 11 είναι ουσιαστικά ένα οικόπεδο που θα μπορούσε να είχε ανοίξει η Ελλάδα το 1995. Άρα, πώς πάνε τα πράγματα. 1982 δίκαιο της θάλασσας, η Κύπρος πάει πιο γρήγορα από την Ελλάδα γιατί δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα υπογράφει το δίκαιο της θάλασσας το 1988, στην πραγματικότητα κυρώνει τον όμνο. Η Ελλάδα θα το κάνει το 1995, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι θα υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας με κύρωση μόνο όταν θα υπάρχουν 60 χώρες στον χώρο, όλο τον παγκόσμιο χώρο, που θα έχουν υπογράψει. Αυτό γίνεται το 1995. Αυτά εδώ τα δεδομένα δεν είναι καινούργια. Άρα τα ξέρουμε από τότε. Αν έχετε ακούσει για Κατάκολο, Πατραϊκό και Γιάννενα, είναι πάλι δεδομένα πιο παλιά, αλλά δεν αφορούν την ΑΟΣ. Το μόνο που είναι αυτό που ονομάζουμε εμείς ελεύθερη μάχη είναι αυτό. Για τα δεδομένα εδώ, όπως ξέρετε, είναι πάλι η εταιρεία PGS, νορβηγική εταιρεία, που είχε κάνει όλα τα σεισμικά δεδομένα και μετά διασταυρώθηκαν από την Basic, από την γαλλική εταιρεία, ότι όντως υπάρχουν σεισμικά δεδομένα που δείχνουν ότι είναι σημαντικές οι ποσότητες. Μπαίνουμε τώρα σε μια άλλη διαδικασία που είναι πάλι σημαντική. Είναι όταν γίνεται αυτό, σας υπενθυμίζω ότι δεν είναι μόνο ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που λένε ακόμα και να υπήρχε δεν είναι η κατάλληλη ώρα. Αλλά πρέπει να είμαστε λίγο συγκεκριμένοι σε αυτά τα σημεία. Αν η Ελλάδα και η Κύπρος είχαν ελληνική και κυπριακή ΑΟΣ από το 1995, καμία από τις δύο χώρες δεν θα είχε ζήσει αυτά που έζησε. Εντάξει. Αλλά πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Υπάρχει μια καθυστέρηση πολιτική, γεωπολιτική που εξηγεί αυτά τα δεδομένα και αν εμφανίστηκαν ξαφνικά τα πράγματα μετά από χρόνια, άρα θυμάστε, 2003 οριοθέτηση με την Αίγυπτο, 2004 η θέσπιση γίνεται μετά την απόρριψη του σχεδίου Ανάν, μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η κύρωση της συμφωνίας του 2003 γίνεται την ίδια μέρα με τη θέσπιση. Από εκεί και πέρα η θέσπιση, υπενθυμίζω για όσους χρειάζονται αυτή την υπενθύμηση, η θέσπιση είναι ένα νομικό διάβημα που δεν σημαίνει ότι υπάρχει οριοθέτηση. Εντάξει. Άρα η θέσπιση, να καταλάβετε, ας το κάνουμε εδώ, ας πούμε ότι είμαι ένα μικρό νησί και δεν υπάρχει κανένας. Στα 400 ναυτικά μίλια δίπλα μου.
Όταν θα κάνω τη θέσπιση, αυτομάτως, η θέσπιση είναι πάντοτε μονομερής, αυτομάτως θα έχω και την οριοθέτηση. Άρα μερικές φορές έχετε ακόμα και πολιτικούς που μπερδεύονται, που λένε ότι δεν μπορείς να κάνεις τη θέσπιση μονομερός, θα δεν έχουν σκεφτεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν είναι κανένας δίπλα σου. Αλλά αν δεν μπορείς να το κάνεις μονομερός, πώς θα γίνει. Αυτό λοιπόν είναι η ΑΟΣ του νησιού. Τώρα, ό,τι κάνουμε οριοθέτηση είναι όταν είναι σε μικρότερη απόσταση και υπάρχει π.χ. για άλλο παράδειγμα, μία επικάλυψη. Τότε πάνω στην επικάλυψη, το κλασικό είναι ότι πιάνουμε τη μέση γραμμή, εδώ ας πούμε είναι άλλη χώρα και εδώ είναι άλλη χώρα. Είμαστε εντάξει, είναι μια πολύ απλή διαδικασία, αλλά προσέξτε τη διαφορά. Αυτό είναι μονομερός, αυτό είναι διμερή. Και όχι τριμερή. Άρα, σας υπενθυμίζω ότι μετά το 2007 γίνεται η συμφωνία με το Λίβανο. Το 2007 βγαίνουν τα θαλάσσια οικόπεδα της Κύπρου, ενώ δεν έχουμε κάνει ακόμα η συμφωνία με το Ισραήλ που θα γίνει το 2010. Άρα, η κανονική διαδικασία ποια είναι. Είναι κλασικά, υπογράφουμε το ζήτημα της θάλασσας, ψηφίζουμε κυρωτικό νόμο, βγάζουμε τη θέσπιση και στη συνέχεια οριοθετούμε. Άρα, υπάρχουν χώρες που δεν έχουν υπογράψει το δίκτυο της θάλασσας και έχουν οριοθετήσει. Υπάρχουν χώρες που έχουν θεσπίσει και καμία οριοθέτηση, έχουμε απ' όλο. Και υπάρχουν ακόμα και χώρες που έχουν τεμαχίσει πριν την οριοθέτηση. Στην πραγματικότητα όμως, οι εταιρείες, ουσιαστικά όταν πρόκειται για μπλοκ θαλάσσια οικόπεδα που είναι κοντά στη γραμμή, δεν μπαίνουν. Περιμένουν να υπάρχει επίσημη οριοθέτηση για να είναι σίγουροι ότι θα πει ξαφνικά αυτό είναι από μένα. Ναι. Άρα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικά, απλώς τα ανακαλύψαμε πολύ πρόσφατα. Αλλά θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα, επειδή έχουμε εδώ το χάρτη του παγκόσμου. Τα έχετε όλα σε αυτό το χωριό, βλέπω από χάρτες. Λοιπόν, είναι παράδοση. Άρα, αυτό το χάρτη, θέλω να σας δείξω ένα πράγμα. Επειδή έχουμε και τη γυναίκα σου Σοφοκλή, να τα ξέρει αυτά από πρώτο χέρι. Εδώ έχετε την Αγγλία και εδώ έχετε, θα μας τα πει η ίδια, νησιά. Εδώ. Πώς τα λένε αυτά τα νησιά? Falklands. Άρα. Από η Αγγλία τα λέει Falklands, η Αργεντινή τα λέει Μαλουίνες. Άρα, η ιδέα ποια είναι. Όπως βλέπετε αυτά τα νησιά, δεν μπορεί να πείτε ότι είναι δίπλα στην Αγγλία. Έχετε μια μικρή απόσταση. Εδώ κατοικούν Άγγλοι, αλλά θέλω να σας πω ότι όταν έγινε ο πόλεμος, για τον οποίο πολλοί από εμάς δεν είχαν ιδέα για τι γινόταν τότε, στην πραγματικότητα είναι το 82 και είναι το θέμα της ΑΟΣ. Διότι αυτά τα νησιά είναι πολύ κοντά στην Αργεντινή, αλλά πίσω τους δεν έχουν τίποτα. Το λέω τώρα πιο πολύ για τους Έλληνες, ουσιαστικά είναι σαν το Καστελόριζο. Άρα είναι πολύ κοντά στην ακτή και πίσω τίποτα. Άρα, για όσους δεν καταλαβαίνουν τι μέγεθος έχουν πίσω τους, θα σας κάνω το εξής παράδειγμα. Ας πούμε ότι εμείς σε αυτή την αίθουσα είμαστε νησί. Εντάξει, δεν έχει κανέναν γύρω μας. Και να ρωτιόμαστε ποιο είναι το μέγεθος της ΑΟΣ μας, εμείς κατοικούμε, έχουμε δικαίωμα να έχουμε ΑΟΣ και έχουμε μόνο αυτό. Νησί Φυκάρα. Και θέλω να υπολογίσουμε λοιπόν την ΑΟΣ Φυκάρα. Είναι πολύ απλό, θα τραβήξετε μια γραμμή ακτίνα 200 ναυτικά μίλια, αλλά είναι 370 χιλιόμετρα και θα κάνετε έτσι. Αυτό θα είναι η ΑΟΣ. Αυτό είναι εδώ της περιοχής. 200 ναυτικά μίλια. 200, άρα 370, υποθέτουμε ότι δεν έχουμε κανένα. Να καταλάβετε όμως τι μέγεθος είναι, τώρα θα καταλάβετε, είναι 20 φορές η υπεροπόλους σου. Μόνο αυτό. Άρα, για να καταλάβετε, η υπεροπόλους σου, εδώ τη βλέπετε, το μέγεθός της
Όλα έχουν μπει εδώ. Και την Ελλάδα και την Κύπρο και την Ελλάδα. Και η Πελοπόννησος είναι γύρω στα 19-20 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα. Άρα βλέπετε τώρα ότι αυτό το πράγμα είναι τεράστιο. Άρα, θέλω να σας εξηγήσω ότι μερικά δεδομένα που δεν τα προσέχουμε, αυτό έγινε το 82, και όμως περιμέναμε πάνω κάτω το 2007 στην Κύπρο, δηλαδή μετά το 4, να καταλάβουμε τι είναι η έκφραση ΑΟΣ. Άρα, για όσους δεν το ξέρουν, να ξέρετε τότε ήταν η Μάργαρετ Θάτσερ, άρα είπε σε όλο το στρατό που είχε, μπαίνετε στα καράβια, δεν ενδιαφέρει τι έχετε αποφασίσει, θα φτάνετε εκεί, λύνετε το πρόβλημα και θα ξανάρθετε στην ελλειμμένη. Άρα για όσους έχουν κάνει στρατό, να ξέρετε ότι η επιχείρηση έγινε μέσα στα καράβια και όχι πριν. Που αυτό είναι απίστευτο. Ωραία. Άρα, το ξαναλέω εδώ, τα δεδομένα μας, όταν λέμε ότι είναι μακριά, έχει μεγάλη σημασία για ποιο λόγο. Σας υπενθυμίζω ότι η Κύπρος έχει ένα τεράστιο FIR. Μιχάλη, εσύ τα ξέρεις από πρώτο χέρι. Άρα, το τεράστιο FIR της Κύπρου είναι δώρο της Αγγλίας. Το τεράστιο FIR δεν είναι για να έχει μεγάλο FIR η Κύπρος. Είναι για να είναι κοντά στο Σουέζ. Άρα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σας υπενθυμίζω ότι το Σουέζ ανήκει το 1869 από τον Φερδινάν Λεσέπς. Στη συνθήκη Βερολίνου του 1878 ξαφνικά έχουμε συνομιλίες λόγω του Ρωσοτουρκικού πολέμου και ξαφνικά, εφόσον η Αγγλία λέει τι θα μου δώσετε για να μην κάνω τίποτα. Όχι για να κάνω κάτι, για να μην κάνω τίποτα. Τότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, για όσους θυμούνται, ήθελε να πάρει το κάτω μέρος της Βουλγαρίας. Πάλι, όχι επειδή ήταν η Βουλγαρία, αλλά για να πηγαίνει στη Βοσνία και στην Αλβανία. Μονοκόμματα. Εντάξει. Άρα, τι γίνεται, τότε παραχωρείται η Κύπρος, το 1878, στην Αγγλία. Τώρα θα μου πείτε γιατί ξαφνικά ενδιαφέρεται. Είναι πολύ απλό, γιατί αυτό είναι μετά το άνοιγμα του Σουέζ, που είναι ένα τεράστιο στρατηγικό θέμα, διότι η Μεσόγειος έχει μόνο τρία ανοίγματα. Άρα έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι οι άνθρωποι που είναι εκτός της Μεσογείου που καταλαβαίνουν καλύτερα τι είναι τα ανοίγματα. Αυτοί που είναι μέσα, εντάξει. Άρα ξέρετε, είναι, όταν είστε μέσα στο σπίτι σας, δεν κοιτάτε πόσες πόρτες έχετε. Αυτός που είναι απ' έξω από το σπίτι, ξέρει πόσες. Και τελείως δεν μπορεί να μπει. Ωραία. Άρα, έχουμε Κωνσταντινούπολη, Γιμπραλτάρ και Σουέζ. Τρία πράγματα πολύ σημαντικά και τώρα που μιλάμε για τα νέα δεδομένα τα γεωπολιτικά και πάλι παίζουν αυτά, θα σας πω κάτι. Αν πραγματικά, ας πούμε, ότι το Σουέζ δεν είναι ακόμα κλειστό, αυτή την περίοδο θα το ανοίγαμε. Όσο σημαντικό είναι. Εντάξει. Άρα, θα σας λέω αυτό για να καταλάβετε ότι πολύ συχνά όταν ασχολούμαστε με την ΑΟΣ της Κύπρου δεν καταλαβαίνουμε ότι δεν ασχολούμαστε με ένα θέμα, γιατί αυτό το θέμα έχει λυθεί και ποιο είναι, και είναι ότι η Κυπριακή ΑΟΣ είναι μικρότερη από το FIR. Άρα, το ελικόπτερο που πηγαίνει και κάνει 180 χιλιόμετρα έτσι και πηγαίνει στο κοίτασμα Αφροδίτη, πετάει συνεχώς μέσα σε κυπριακό FIR. Γι' αυτό δεν ασχολείστε με αυτό. Για την Ελλάδα, να ξέρετε ότι η ΑΟΣ της Ελλάδος είναι πιο μεγάλη από το FIR της Ελλάδος. Άρα, ήδη κάνουμε κινήσεις από την πλευρά της Ελλάδος, π.χ. με τη Μάλτα, όπου δεν ακουμπάμε ο ένας τον άλλον, έτσι ώστε να υπάρχουν πεδία δράσης όπως είναι η σύζευση και όχι η συμφωνία. Εντάξει. Άρα αφορά αυτή την περιοχή. Για τις άλλες έχουμε ακριβώς τα ίδια. Άρα τώρα θέλω να σας δείξω λίγο τα δεδομένα. Εδώ σας δείχνω τη χάρτα του Ρίγα Φερό, που όπως καταλαβαίνετε δεν έχει αλλάξει εδώ και πολύ καιρό. Η χάρτα του Ρίγα Φερό ήταν για να εξηγήσει στους Έλληνες τι είναι ο Ελληνισμός.
Διότι πολύ απλά όταν δεν ξέρουμε τι είναι ο ελληνισμός, δεν ξέρουμε για ποιο πράγμα παλεύουμε. Άρα τώρα θα σας κάνω κάτι που είναι αναδρομικό και αναχρονικό. Σας ζωγραφίζω την ΑΟΣ της Ελλάδος, βέβαια δεν υπήρχε τότε, αλλά με την Ελλάδα που υπήρχε τότε. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να καταλάβετε πόσο τεράστια είναι. Ωραία. Να σας το ξαναδείτε αυτό. Τώρα την βλέπετε με τον χάρτη. Αλλά όπως το γραβαίνετε τώρα κάνουμε, και το λέω και για τους δύο φίλους που τραβάν, εδώ κάνουμε ιστορία της στρατηγικής και όχι στρατηγική της ιστορίας. Διότι αυτά δεν υπάρχουν, εφόσον η ΑΟΣ δεν υπήρχε τότε. Αλλά τώρα όμως μας επιτρέπει να καταλάβουμε καλύτερα τι έχει γίνει και ποιο ήταν αυτό το πνεύμα που καθοδήγησε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε καλύτερα τι σημαίνει να αλλάζεις τα σύνορα πάνω στη ξηρά σε σχέση με το θέμα της θάλασσας. Άρα τώρα σας δίνω ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο γνωρίζετε και αυτό το βλέπετε καλύτερα. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, 1957, εδώ είναι το 73, το 81, το 86, τα βλέπετε. Άρα αρχικά έχετε την εντύπωση ότι αυτό μεγαλώνει εντελώς τυχαία. Μόνο τυχαία δεν έχει μεγαλώσει. Εντάξει, και μετά συνέχεια έχουμε και το 2007. Βλέπετε. Και τώρα έχουμε περάσει και στο 2013, όπου εντελώς τυχαία είναι αυτό εδώ το κράτος, θα το εξηγήσω πιο μετά. Θα ξαναέρχομαι σε αυτό, αλλά τώρα σας το ξαναδείχνω ακριβώς το ίδιο, να σας υπενθυμίσω ένα πράγμα που μπορεί να σας ξαφνιάσει. Άμα πριν 5 χρόνια σας έλεγε κάποιος, λίγα σε ένα γράμμα, σας έλεγε κάποιος ότι σε 5 χρόνια ο ελληνισμός θα διαχειρίζεται μία επιφάνεια που θα είναι μεγαλύτερη από την Ελλάδα και την Κύπρο. Ποιος από εσάς θα το πίστευε? Δηλαδή, άμα πάρετε τα 33 οικόπεδα, σε επιφάνεια είναι μεγαλύτερη από την Ελλάδα και την Κύπρο. Η ΑΟΣ της Ελλάδας είναι 4 φορές η Ελλάδα. Άρα, ήθελα να πω, ένα πράγμα το οποίο έχει γίνει και ακόμα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είναι μια τεράστια αλλαγή, το θεωρούμε ότι απλώς είναι μια λεπτομέρεια. Έχουμε και εμείς ΑΟΣ, έχουμε και άλλοι ΑΟΣ. Δεν πάει έτσι. Δηλαδή, όταν είναι πολύ νησιωτικός ο χώρος, η ΑΟΣ είναι τεράστια σε σχέση με το μέγεθος. Άρα, τώρα σας δείχνω κάτι που έχει σχέση και με το ΕΦΑΙΑ ταυτόχρονα. Βλέπετε εδώ. Εδώ είναι το ΕΦΑΙΑ και εδώ είναι η ΑΟΣ. Άρα βλέπετε ότι η ελληνική ΑΟΣ ξεχυλίζει πέρα από το ΕΦΑΙΑ της Ελλάδος και αυτό σημαίνει το εξής. Τα θαλάσσια οικόπεδα της Ελλάδος, θα συμπενθυμίζω για όσους δεν το ξέρουν, δεν έχουν οριοθέτηση. Έχουμε μόνο συμφωνία οριοθέτησης για την υφαλοκρηπίδα με την Ιταλία σε 31 σημεία. Εδώ όμως δεν έχουμε τίποτα, ούτε εδώ. Ούτε εδώ, ούτε εδώ. Άρα η Ελλάδα 1η Ιουλίου 2014 έβγαλε τα 20 θαλάσσια οικόπεδα, τα παρουσίασε επίσημα στο Λονδίνο στις 2 Ιουλίου του 2014 και βγήκαν επίσημα σε διαγωνισμό στις 13 Νοεμβρίου του 2014 στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ είμαστε σε θαλάσσια περιοχή η οποία δεν μας ανήκει γιατί είναι διεθνή χωρικά ύδατα, τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι είναι εντάξει και ότι αυτά ανήκουν στην Ελλάδα. Είναι πολύ παράξενο να το σκεφτείτε, διότι ουσιαστικά είναι ήδη όλοι ενημερωμένοι ότι έχουμε μιλήσει με όλους γύρω. Επιπλέον αυτό είναι και αυτό σημαντικό, η Αλβανία που δεν έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Λιβύη και η Αίγυπτος, άμα προσέξετε, θα δείτε το εξής, ότι τα θαλάσσια οικόπεδα που είναι πάνω στη μέση γραμμή, είναι μέσα στο ΕΦΑΙΑΡ των άλλων. Είναι μέσα στο ΕΦΑΙΑΡ Τυράννων, Μπρίντιζη, Ρώμης, Μάλτας, το βλέπετε εδώ,
Τρίπολης και η Καΐρο. Εντάξει. Τα Ιφαΐα δεν είναι εθνικά, είναι με ονομασία πόλης. Γιατί αυτό έχουμε εδώ Ρώμη και δεν έχουμε Βρύντιζη. Πιο πέρα, ας πούμε, θα έχουμε Κωνσταντινούπολης, Άγκυρας, Λευκοσίας. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε 28 χώρες που συμφωνούν για ένα πράγμα που δεν έχει γίνει, συν τρεις χώρες, οι οποίες δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες συμφωνούν ότι μπορούν να πάνε μέχρι τη μέση γραμμή. Αυτά είναι ήδη μια τεράστια αλλαγή, διότι σας υπενθυμίζω για όσους δεν το θυμούνται, ότι η Λιβύη σε κάποια φάση είχε βγάλει οικόπεδα το 2006 και τα οικόπεδα καταπατούσαν, έμπαιναν στην περιοχή Χανίων και έκοβαν και τη Γάβρο. Θαλάσσια οικόπεδα. Στα λέω αυτό και για τον Σοφοκλή που λέγαμε τα πρόσφατα δεδομένα σε σχέση με τη Γάβρο. Βλέπετε τώρα ότι το οικόπεδο 13 έχει ένα κομματάκι όπου είναι η Γάβρος μέσα και αυτό εξαιρείται από την παραχώρηση της άδειας για την έρευνα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ξεκαθαρίσουμε το πλαίσιο. Άρα, εδώ σας τα δείχνω τα οικόπεδα με μεγέθυνση και θέλω να καταλάβετε ότι για την Κρήτη τον υπάρχουν 9 οικόπεδα, ουσιαστικά μοιάζει λίγο με την Κύπρο με τα 13, δηλαδή τεράστια μεγέθη σε αυτή την περιοχή. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο θα αλλάξει. Όσοι έχουν πάει στην Κρήτη, ξέρουν ότι η Κρήτη είναι πιο αναπτυγμένη εδώ. Συμφωνούμε. Ωραία. Από κάτω δεν έχει σχεδόν τίποτα. Με αυτά τα οικόπεδα θα υπάρχει μια τεράστια ανάπτυξη από κάτω. Συν καθετότητα. Εντάξει, γιατί θα πρέπει οι άνθρωποι να περάσουν από εκεί. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, άμα βρείτε φυσικό αέριο εδώ, δεν θα πάτε να το φέρετε εδώ. Θα το φέρετε στο πιο σύντομο σαν διαδρομή και μετά από εκεί να φεύγουν. Άρα αλλάζουν τα δεδομένα. Θα σας δείχνω τώρα για να καταλάβετε, επειδή εδώ είμαστε του ελληνισμού, σας υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα χωρίζεται σε περιφέρειες και ο νόμος περί υδρογονανθράκων προβλέπει ότι τα κοιτάσματα που βρίσκονται σε μια περιφέρεια δίνουν κατευθείαν 5% στην περιφέρεια. Εντάξει, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο παίρνει ένα ποσοστό, θυμάστε με την Κύπρο, είναι η Κύπρος έχει 80%, η Νόμπελ έχει 20%. Άρα φανταστείτε τώρα ότι η Κύπρος είναι χωρισμένη σε επαρχίες και εκεί που βρίσκεται το κοίτασμα να έχει δικαίωμα η επαρχία να πάρει το 5% από το ποσοστό της Κύπρου. Είναι το ανάλογο που γίνεται στην Ελλάδα. Άρα εδώ βλέπετε αυτή εδώ η περιφέρεια Κρήτης, εδώ είναι Αττικής, είναι λίγο παράξενο, αλλά το βλέπετε, εδώ είναι Πελοποννήσου και Ιωνίου. Αυτές εδώ οι περιφέρειες ήδη από τώρα κάνουν στρατηγικό σχεδιασμό το πώς θα παίξουν με αυτό το 5%. Θα μου πείτε γιατί έχει σημασία, γιατί είναι πολύ απλό. Ακόμα και να σας έρθουν χρήματα, άμα δεν είσαστε προετοιμασμένοι για να κάνετε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν ξέρετε να κάνετε. Και το χειρότερο, όπως ξέρετε, ειδικά με ΕΣΠΑ, γιατί μερικές φορές θα ξαναδίνουμε πίσω. Δεν έχουμε βρει κάτι. Άρα όταν έχουμε κάτι το σημαντικό να κάνουμε, το βρίσκουμε. Εδώ σας δίνω ένα άλλο παράδειγμα, αυτά λέγονται τα διαπόντια νησιά. Τα διαπόντια νησιά δίνουν στην Ελλάδα αυτό το μέγεθος. Άρα αυτό το πράγμα είναι ΑΟΣ. Ας πούμε τώρα ότι τα διαπόντια νησιά είναι ιταλικά, αλβανικά. Τότε θα πάει εδώ η Ελλάδα. Άρα αυτά εδώ έχουν τεράστια σημασία και στη συνέχεια θα το δούμε. Τώρα, η νοητική χάρτα της ΑΟΣ είναι αυτή που μας επιτρέπει να δούμε τη συμβολή κάθε νησιού, άρα έχουμε βάλει διαγράμματα Βορονόη και εδώ βλέπετε μικρές κυψέλες Βορονόη όταν είμαστε στις Κυκλάδες και όταν είμαστε στα ακριτικά μεγάλα. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι από τα ακριτικά νησιά. Δηλαδή εδώ φανταστείτε ότι είναι η Γάβρος. Αυτό είναι η Κρήτη. Εδώ είναι η Κάσος, Κάρπαθος, Ρόδος, εδώ είναι η Ρο, η Μεγίστη, το Βασιλόριζο και εδώ η Στρογγύλη. Άρα για να καταλάβετε λίγο τα μεγέθη, θυμάστε με, όταν ήμασταν, κοιτάζαμε μόνο τη δικιά μας την ΑΟΣ, εδώ, στο χωριό,
Αυτό εδώ το σύμπλεγμα Καστελορίζου έχει μια όση που είναι βαρύτερη από την Πελοπόννησο. Εντάξει. Το βλέπετε εδώ ένα περιφέρεια. Άρα τώρα ερχόμαστε πάλι στα μπλοκ τα δικά μας, εδώ στην Κύπρο. Άρα θυμάστε ότι έχουν γίνει αυτές οι επαφές. Εδώ έχουμε συμφωνία με την Nobel, Abner και Delek. Εδώ είναι με την Total. Και εδώ είναι με την Eni Kogaz. Η εταιρική Kogaz Κορεάτικη. Αυτό που δεν προσέχει ο κυπριακός λαός είναι το εξής. Είναι μόνο με τα νέα δεδομένα, αυτά τα 2, 3, 9 και το 10, 11, η Κύπρος πήρε 200 εκατομμύρια ευρώ μόνο και μόνο που υπέγραψε τα συμβόλαια. Γι' αυτό φαντάζομαι όλοι ότι ξέρετε που έχουν πάει τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, εφόσον τα έχετε πάρει, το ξέρετε κιόλας. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί είναι μερικοί που λένε και πότε θα έχουμε τις πρώτες απολαβές. Και δεν ξέρουν ότι έχουν έρθει ήδη 200 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί έχουν έρθει αυτά? Γιατί είναι το bonus υπογραφής που γίνεται την ώρα που υπογράφουμε το συμβόλαιο ότι άδεια παραχώρησης θα είναι για σένα. Άρα εδώ είναι 150 εκατομμύρια τα τρία πράσινα και εδώ είναι δύο φορές 24. Αυτό είναι χωρίς να έχει πάει κανένας. Απλώς ότι λέμε τώρα εγώ είμαι ο νοικιαστής. Άρα πιο λαϊκά είναι ο λεγόμενος αέρας του μαγαζιού. Αλλά ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι αν ο αέρας του μαγαζιού κοστίζει 200 εκατομμύρια ευρώ, κάτι θα αξίζει αυτό το μαγαζί. Ωραία. Άρα, συνεχίζουμε. Τα δεδομένα τα βλέπετε εδώ. Αυτές είναι οι συμφωνίες. Τώρα θέλω να πω σε κάτι που είναι λίγο πιο γεωπολιτικό. Όπως έχετε ακούσει, μας είπαν όλοι, ειδικά δημοσιογράφοι και μου θυμίζει τη συζήτηση που είχαμε προηγουμένως, ότι, ξέρετε, έχει βγει ένα σεισμικό το οποίο παρενοχλεί την Αίγυπτο. Ωραία. Άρα, λίγο για να γελάσετε κι εσείς, εφόσον τώρα έχουν τελειώσει, να δείτε πόσο αστείο και γελίο μπορεί να είναι αυτή η υπόθεση. Όταν έχετε ένα γεωτρύπανο, ας πούμε ότι έχετε ένα γεωτρύπανο εδώ, και κάνει γεώτρηση. Να ξέρετε ότι στα 20 ναυτικά μίλια, εδώ, δεν ακούγεται τίποτα άλλο εκτός από τη γεώτρηση. Άρα έχει ενδιαφέρον όταν μας λένε ότι ένα σεισμικό καράβι μπορεί να ενοχλήσει ένα γεωτρύπανο, ενώ στην πραγματικότητα είναι ακριβώς το ανάποδο. Όπου βάζετε γεωτρύπανο, δεν μπορεί κανένας να κάνει σεισμική έρευνα. Γιατί το σεισμικό καράβι που είναι πάνω εκπέμπει 25 MHz τα οποία πηγαίνουν κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας 7 ως 8 χιλιόμετρα και ξαναέρχονται και τα ακούει με τα υδράφωνά του. Ωραία. Φανταστείτε λοιπόν, αυτό που κάνει είναι του τύπου B και ξαναέρχεται και ακούει BB, ας πούμε. Καταλάβατε, τέτοιο. Και έχετε τον δίπλα, του κάνει γεωτρύπανο. Και προσπαθούν να μας εξηγήσουν ότι αυτός παρενοχλείται. Έλα το κρατούμε. Αυτό είναι το τεχνικό. Ας πούμε ότι δεν το ξέρουμε. Τώρα να σας δώσω τα δεδομένα. Η πρώτη Ναύτεξ, η Ναύτεξ είναι μια άδεια πάνω στην θάλασσα που ζήτησε η Τουρκία για τον Βαρβαρός, ήταν αυτή που αφορούσε το οικόπεδο 1, 2, 3. Εντάξει, δεν ξέρω αν την είχατε δει ποτέ, αλλά μπορείτε να το διασταυρώσετε στο διαδίκτυο, Μιχάλης είναι υπεύθυνος γι' αυτό, βέβαιτε τα στίγματα και τα διασταυρώνετε. Άρα σας υπενθυμίζω ότι το γεωτρύπανο ήταν εδώ. Το Βαρβαρός πήγε μόνο στο 2, 3. Μπορείτε πραγματικά τώρα να πιστέψετε ότι παρενόχλησε το γεωτρύπανο που ήταν στο 9. Όταν τέλειωσαν αυτά, έβγαλαν δεύτερη Ναύτεξ τον Ιανουάριο. Τον Ιανουάριο έβγαλαν αυτήν την κόκκινη. 1-8-12. Πάλι για να παρενοχλήσουν το οικόπεδο 9. Τώρα είναι, έχεις χιούμορ να το κάνεις αυτό το πράγμα. Το πιο ωραίο ποιο είναι, είναι ότι το Βαρβαρός ήταν εδώ με δύο συνοδευτικά, ανέβηκαν έτσι. Εδώ βρήκαν ξέρα. Το συνοδευτικό χτύπησε ξέρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν το επίπεδο τώρα, εντάξει, να μιλάμε για μέρα, δεν έχει θύελα και χτυπάς νησί που φαίνεται με το μάτι. Τέλος πάντων, το Βαρβαρός πάει να βοηθήσει το συνοδευτικό ή η Κύπρος με μεγάλο χιούμορ και αυτή λέει άμα θέλετε θα σας βοηθήσουμε εμείς.
Αλλά είμαστε σε παραβίαση ΑΟΣ. Αλλά λένε εμείς θα σας βοηθήσουμε και είναι όντως ήταν πολύ καλή κίνηση γιατί φάνηκε ότι πραγματικά δεν το έχω. Τελικά ξαναμπήκε μέσα. Λοιπόν, μέχρι τώρα που έφυγε, να ξέρετε ότι το Βαρβαρόζα δεν πουλήθηκε από το λιμάνι της Αμοχώς. Αλλά όλα αυτά που διαβάζατε, του τύπου έχουν μπει μέσα στα μπλοκ, παραβιάζουν, θα σας πω πολύ απλά. Οποιοδήποτε καράβι βρίσκεται εδώ, δηλαδή ακουμπάει, π.χ. καράβι στην Κερίνη, να είμαστε ακριβείς, μα παραβιάζει ήδη την Κυπριακή ΑΟΣ, εφόσον είναι όλοι αυτοί. Το θέμα ποιο είναι, μπερδεύουμε ΑΟΣ με μπλοκ και τα ταυτίζουμε μετά στο τέλος. Η Κυπριακή ΑΟΣ είναι όλο αυτό το τεράστιο πράγμα, τα μπλοκ είναι μόνο αυτά. Άρα, αν λέμε παραβίασαν την Κυπριακή ΑΟΣ και εννοούμε τα μπλοκ, στο κόκκινο δεν μπήκαν ποτέ. Ωραία. Το πιο αστείο, υποτίθεται ότι μπήκαν εδώ και γι' αυτό οι Γάλλοι που είναι στο 10 και στο 11 φοβήθηκαν και έφυγαν. Αλλά βέβαια τελικά δεν έφυγαν. Αν θυμάστε, για κάμποσες μέρες μας έλεγαν πάει το Τάλ, έφυγε, πατήσαμε. Λοιπόν, είναι πολύ αστείο, διότι βέβαια η Τάλ δεν είπε ποτέ ότι θα φύγει. Και το πιο αστείο είναι το κατάφερε μία δημοσιογράφος, Ξανθιά, πολύ καλή, η οποία είπε, εγώ δεν ξέρω τίποτα από αυτά, πήγε να δει την Total και της λέει, θα μου γράψετε γραπτός ότι φεύγει. Και η Total έβαλε γραπτός ότι δεν φεύγει. Όλοι οι άλλοι που ήταν ειδικοί δημοσιογράφοι, καταλάβετε πώς ένιωσαν, γιατί αυτή είπε, εγώ δεν ξέρω, άρα γράψτε μου και άμα δεν μου γράψετε ότι θα φύγετε, τότε εγώ θα γράψω ότι δεν μου γράψετε ότι θα φύγει. Είναι ωραίο αυτό. Δεν μου αρέσει πολύ, είναι πολύ γυναικείο αυτό. Αυτό είναι πολύ αποτελεσματικό στο οποίο είσαι υποχρεωμένο να γράψει κάτι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άρα έγινε αυτό και δεν είναι απολύτως τίποτα. Τελικά το αποτέλεσμα ποιο είναι. Η Ένικο Γκάζ έκανε τις δύο γεωτρήσεις με τις δύο ναύτεξ παράλληλα χωρίς καμία παρενόχληση. Τρύπησε και στον Νασαγόρα και στην Αμαθούσα. Και όταν βγήκε το γεωτρύπαν όπως προβλεπόταν, ξαφνικά προσπάθησε η Τουρκία να πει ότι το Βάρβαρος έφυγε επειδή φέρει το γεωτρύπαν. Λοιπόν, αυτές οι αστιότητες, όταν τις ξέρετε από κοντά, καταλαβαίνετε λοιπόν ποιο είναι το επίπεδο, σε επίπεδο στρατηγικής, αλλά μετά ανακοινώνονται διαφορετικά. Για το κυκόπεδο Αφροδίτη. Άρα για το κυκόπεδο Αφροδίτη, εδώ βλέπετε την κοινή του σωρομαγκασίνη, εδώ βλέπετε υπερεξεργασία με την ηλία κονοφάγου. Σας το δείχνω αυτό για ποιο λόγο. Όταν βρέθηκε το κοίτασμα Αφροδίτη, ήταν του τύπου πρώτη αντίδραση των Κυπραίων, σιγά να μην βρέθηκε. Μετά, εφόσον βρέθηκε, σιγά να μην έχει. Εφόσον είχε, σιγά να μην έχει πολύ. Μετά ήταν του τύπου θα έχει λιγότερο από το πολύ που λέγαμε. Μετά ήταν εφόσον το βγάλαμε, τι φλόγα έχει. Εφόσον είχε φλόγα που ήταν πορτοκαλοκίτρινη, που σημαίνει ότι έχει και πετρέλαιο, ξανά είπαμε, ναι, αλλά τι καθαρότητα. Έχει 98% καθαρό μεθάνιο το φυσικό αέριο της Κύπρου. Αυτό και να θες να το φτιάξεις, το λέω και μπροστά στο Σοφοκλή, θέλει τέχνη. Εντάξει, εδώ αυτό είναι έτοιμο. Κανονικά, σε γεωτρήσεις φυσικού αερίου έχουμε θιούχα, τα οποία μυρίζουν και είναι και τοξικά. Και πρέπει στα δηληστήρια, ξοδεύουμε πολύ λεφτά γι' αυτό, να καθαρίσουμε το φυσικό αέριο για να μείνει μόνο αυτό που θέλουμε ως καύσιμο. Εδώ έχουμε κατευθείαν 98%. Ωραία. Παρ' όλα αυτά όμως, πάλι λέμε, ένα μόνο σιγά που θα μας φτάσει. Μετά τώρα πρόσφατα, ελπίζω να το ακούσατε, η εταιρεία Delek έβγαλε την επίσημη ανακοίνωση και είπε ότι η Κύπρος θα παίρνει. Πόσα? 550 εκατομμύρια το χρόνο για 25 χρόνια. Εδώ ξαφνικά δεν βγήκε κανένας ηδήμονας να πει δεν στέκει. Γιατί βέβαια δεν ήταν Έλληνες που το ανακοίνωνε. Αλλά επειδή ήταν εταιρεία από Ισραήλ, είπαν μάλλον θα είναι σωστό. Και ξαφνικά όλη η συζήτηση για αυτό το θέμα, ότι το οικόπεδο Αφροδίτη δεν έχει τίποτα, τώρα ξαφνικά λένε ότι έχει πολύ. Όχι μόνο έχει πολύ, αλλά είναι αυτό που επέτρεψε ουσιαστικά και το πλαίσιο της τριπλής συμφωνίας που έγινε μεταξύ της Ελλάδος,
της Κύπρου και της Αιγύπτου. Που αυτό πριν μερικά χρόνια, το λέω για τους πιο παλιούς, που ασχολούνται με θέματα γεωπολιτικής, αδιανόητο. Αδιανόητο. Θεωρούσαμε κλασικά ότι η Αίγυπτος θα πάει με την Τουρκία, σιγά να μην κάνουμε εμείς επαφή. Και τώρα λοιπόν, πάλι σας υπενθυμίζω ότι μιλάμε για μια συμφωνία με την Αίγυπτο, έτσι ώστε το φυσικό αέριο να πηγαίνει στην Αίγυπτο. Αυτό πάλι ήταν αδιανόητο. Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι μετά από 11 χρόνια μιλάμε για πράγματα που λέγαμε ότι δεν στέκουν και τώρα υπάρχουν και διακρατικές συμφωνίες που υποστηρίζουν αυτό που λέμε. Αλλά βλέπετε πώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ειδικά για το κάτω μέρος. Εδώ σας δείχνω τη ΣΑΟΣ της Μεσογείου που εξηγούν αρκετά πράγματα. Αλλά πρώτα απ' όλα τα βλέπετε ανάλογα με τα κράτη, βλέπετε και τα μεγέθη. Υπενθυμίζω το εξής, η μεγαλύτερη ΑΟΣ στην Μεσόγειο είναι η Ιταλία. Και η δεύτερη μεγαλύτερη είναι η Ελλάδα. Άμα πάρετε την ΑΟΣ της Ελλάδος με την ΑΟΣ της Κύπρου και την ονομάσετε την ΑΟΣ του Ελληνισμού, είναι η μεγαλύτερη ΑΟΣ από όλη τη Μεσόγειο. Και φαντάζομαι ότι το ξέρετε. Γι' αυτό είστε περήφανοι και χαρούμενοι. Είναι δύο φορές η Γαλλία. Πώς? Δύο φορές η Γαλλία. Η έκταση της Γαλλίας. Με τη ΣΑΟΣ και την έκταση της. Άρα θέλω να σας πω ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι ότι λέμε έτσι τυχαία πράγματα. Άρα αυτό που έχουν σημασία είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα βλέπετε ότι τα νησιά που είναι μέσα στη Μεσόγειο είναι νησιά της Ευρώπης. Όσοι από εσάς πιστεύουν ότι αυτό είναι τυχαίο, κάνουν λάθος. Επιπλέον να ξέρετε τώρα ότι όλα αυτά τα νησιά ουσιαστικά είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από το 2004. Άρα είναι μερικοί από εμάς που αναρωτιούνται γιατί η Κύπρος μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Γιατί η Μάλτα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Ένα νησί είναι τέτοιο. Άρα θα δείχνω και ένα άλλο πράγμα στο ενδιάμεσο, γιατί μερικές φορές όταν στους Έλληνες, άρα τώρα όταν λέω Έλληνες εννοώ και τους Κύπριους και τους Ελλαδίτες, τους βάζω πακέτο, όταν τους δείχνετε τα δικά τους οικόπεδα δεν τα πιστεύω. Ωραία. Άρα τώρα σας δείχνω τα οικόπεδα της Κροατίας, εδώ δεν έχετε πρόβλημα. Εντάξει. Άρα έβαλαν 29 οικόπεδα, πιο μικρά τα δικά μας, γιατί δεν έχουν τόσο μεγάλη ΑΟΣ. Και τι έγινε, η Κροατία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1η Ιουλίου 2013, μετά από ένα μήνα είπε ότι θα κάνει έρευνες για υδρογονάδικες και μετά από την επόμενη χρονιά έβαλε τα 29 θαλάσσια οικόπεδα. Τώρα τέλειωσε ο διαγωνισμός και έχουμε εταιρείες σε μερικά από αυτά τα οικόπεδα, όχι όλα, αλλά σε αρκετά. Κοιτάξτε τώρα εδώ τα σεισμικά. Έχει ενδιαφέρον γιατί όταν μιλάμε για τα σεισμικά της Κύπρου και της Ελλάδας, κάθε φορά εμείς δεν τάξει ποτέ τι έκαναν. Ωραία, τώρα βλέπετε λοιπόν τα σεισμικά της Κροατίας, εκεί δεν έχετε πρόβλημα, δεν πιστεύετε ότι έγινε πολλή δουλειά. Είναι τίγκα στα σεισμικά. Άρα, ξαναέρχομαι στα δικά μας για να καταλάβετε το εξής. Ότι τώρα βάζουμε τις χώρες μαζί με την ΑΟΣ τους στη Μεσόγειο. Και τώρα βλέπετε τα μεγέθη πώς αλλάζουν. Στη συνέχεια εδώ σας δείχνω με μπλε τις χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βάζουμε όλες τις ΑΟΣ μαζί. Και βλέπετε τι, εδώ έχουμε την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία. Το μεγαλύτερο κομμάτι της Μεσογείου είναι ευρωπαϊκό και αυτό οφείλεται στα νησιά. Άρα, άμα κοιτάξετε την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο αφορά το αοζικό, στο πλαίσιο, τότε καταλάβετε το εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο. Είναι πιο μεγάλη ακόμα και από την Αμερική, από τη Ρωσία, από την Αυστραλία. Άρα εδώ πάλι έχει ενδιαφέρον γιατί δεν τα βλέπουμε αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την πρώτη οικονομία στον κόσμο, μπροστά στην Αμερική και στην Ιαπωνία και στη Ρωσία. Και είναι ο τρίτος πληθυσμός του κόσμου, πίσω από την Κίνα και την Ινδία. Και είμαστε ως Ευρωπαίοι πολίτες 500 εκατομμύρια. Έχει ενδιαφέρον γιατί αυτοί που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα ξέρουν.
Εμείς αναρωτιόμαστε αν είμαστε μεγάλοι, αν τα καταφέρουμε, αν είμαστε, πώς θα πάμε. Άρα, εδώ αναμενόμενα αποθέματα σας δείχνω καθαρά την περιοχή να καταλάβετε πόσο αλλάζουν τα πράγματα. Άρα, με ένα χάρι του Ηλία Κονοφάγου, άρα, επειδή μιλάμε ειδικά για την Ανατολική Μεσόγειο, πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Μέχρι το 1999, ακόμα και οι ειδικοί θεωρούσαν ότι στη Μεσόγειο δεν θα βρούμε τίποτα. Είναι μόνο μετά το 99 που αρχίζουμε να έχουμε κάποιες υποψίες ότι μπορεί και να βρούμε και μεγάλα κοιτάσματα. Εντάξει. Άρα, τι εννοώ μεγάλα κοιτάσματα. Μεγάλα κοιτάσματα εννοούμε τα στρατηγικά αποθέματα. Άλλο τα αποθέματα, κάτω στρατηγικά αποθέματα. Άρα, στρατηγικό απόθεμα είναι όταν μετράμε μια χώρα ενεργειακά και μετράμε τουλάχιστον ανά δεκαετία. Εξηγώ. Η Κύπρος προς το παρόν έχει βρει για 150 χρόνια κερπυριακής ενέργειας. Το Ισραήλ έχει βρει για 600 χρόνια Ισραηλινής ενέργειας. Αυτό είναι ανάλογα με τη χώρα. Εντάξει. Άρα βλέπετε, ας πούμε, τι καίτε όλη την ημέρα, μετράτε μία μέρα και μετά το λέτε το έτος. Να καταλάβετε λίγο. Αυτή εδώ η ποσότητα, εδώ, νότια της Κρήτης, είναι 450 χρόνια. Okay. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό. Άρα εδώ τι είναι. Αφορά την Ελλάδα, την Κύπρο, τον Λίβανο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Άρα για όσους δεν ξέρουν καθόλου τα βαρέλια, η Σαουδική Αραβία είναι 220. Άρα δεν είναι η Σαουδική Αραβία, αλλά δεν είναι και το 1 δέκατο. Είναι κάτι που είναι της ίδιας τάξης μεγέθους για το μεγαλύτερο ποσοστό. Άρα, πώς βλέπουν τα πράγματα. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, εδώ σε αυτή την περιοχή, για την οποία συνήθως αυτοί που κάνουν γεωπολιτική του καταλογκά μας εξηγούν ότι όλα τα προβλήματα που έχουμε με την Τουρκία προέρχονται από το πετρέλαιο. Άρα, βλέπετε πάνω σε αυτό το χάρτη πόσο αστείο είναι, διότι είναι η μικρότερη ποσότητα. Επιπλέον, σε αυτή την περιοχή, τα κοιτάσματα που είναι καλά και αξιοποιούνται, είναι αυτά που γνωρίζουμε. Δηλαδή το κοίτασμα πρίνος είναι εδώ μέσα. Εντάξει. Πρίνος στάσκο τα είπα. Άρα εδώ βλέπετε ότι ήδη το Ιόνιο είναι μεγαλύτερο από το Αιγαίο. Και ακόμα και αν πάρετε, εδώ είναι τα αμερικάνικα στατιστικά, ακόμα και αν πάρετε το 20 που είναι με 90% βεβαιότητα, εδώ θα είναι 50, είναι 10 φορές το Ιόνιο. Τα πετρώματα εδώ είναι πυραμίδες και είναι μαλακά πετρώματα που γίνονται πιο εύκολα ηλιοτρήσεις και έχουν χαμηλότερο ρίσκο όσο αφορά την επένδυση. Εδώ είναι υψηλότερο και εδώ είναι πιο ψηλό. Άρα βλέπετε ότι αυτό το κομμάτι εδώ θα είναι και η λεκάνη Ηροδότου. Η λεκάνη Ηροδότου είναι του ίδιου τύπου αξίας με αυτό και τη λεκάνη Λεβαντίνης όπου παίζουμε με την Κύπρο. Εντάξει. Άρα παίζουμε λεκάνη Λεβαντίνης, εδώ έχουμε λατάκια που είναι με τον Λίβανο, άρα να ξέρετε τον Λίβανο μέχρι το 2011 όλοι στο Λίβανο έλεγαν ότι δεν έχει τίποτα. Και το 2012 ανακάλυψαν φυσικό αέριο. Από τότε βέβαια κανένας στο Λίβανο δεν λέει ότι δεν έχει τίποτα. Άρα αυτά τα δεδομένα, να καταλάβετε, είναι τεράστια σημασία και ελπίζω να βλέπετε αυτά τα τετραγωνάκια που βλέπετε, δεν είναι τυχαία, είναι οικόπεδα παραχώρησης. Εντάξει. Είναι πολύ εντυπωσιακό να δείτε πόσο άδειο ήταν αυτό. Εκτός από την πλευρά της Αιγύπτου. Άρα, και πάλι έχει ενδιαφέρον για τα δεδομένα τα κυπριακά. Πόσες γεωτρήσεις έχουμε κάνει συνολικά? 6, 3. Στην κυπριακή γεωργημαστική θέμα. Ναι. Άρα έχουμε Αφροδίτη, Μονασαγόρα και Αμάθουσα. Να καταλάβετε λίγο τα δεδομένα. Η Αίγυπτος έχει κάνει 1500. Εντάξει. Και η Λιβύη έχει κάνει 130. Όμως, πολλές από αυτές είναι εντελώς άχρηστες. Γιατί τότε η τεχνολογία ήταν πολύ πιο χαμηλή και σας δίνω ένα παράδειγμα. Μέχρι το 1980 δεν μπορούσαμε να δούμε κάτω από 200 μέτρα θάλασσας.
Τίποτα. Άρα όλα τα κοιτάσματα για τα οποία μιλάμε τώρα στην Κύπρο και στην Ελλάδα, να θυμάστε, το κοίτασμα Αφροδίτη, όσο αφορά τον πυθμένα, είναι 1700 μέτρα. Άρα με 200 μέτρα... Πόσο περίπου στοιχίζει κάθε Κάθε γεώτρηση αυτού του τύπου κοστίζει 70 εκατομμύρια. Κάθε τρύπα. Για να είσαι σίγουρος ότι έχεις πραγματικά σοβαρό κοίτασμα, πας στις 5 γεωτρήσεις. Γιατί στην πραγματικότητα στην Αφροδίτη έχουμε κάνει 2 γεωτρήσεις από την κυπριακή πλευρά και 1 από την ισραηλινή πλευρά. Αυτό είναι όλο το κοίτασμα. Άρα πάνω κάτω να θυμάσαι ότι όταν νοικιάζεις ένα σταθμό γεώτρησης είναι 450.000 την ημέρα για φυσικό αέριο και 600.000 την ημέρα για πετρέλαιο. Είσαι υποχρεωμένος να κάνεις αυτό το πράγμα τουλάχιστον για 4 μήνες, ξανέρχεσαι στα 70 εκατομμύρια. Άρα, άμα είσαι μια εταιρεία που έχει κάνει ένα λάθος και έχει κάνει 5 γεωτρήσεις και δεν έχει βρει τίποτα, φεύγεις με μείον 350 εκατομμύρια. Συν βέβαια τα 200 εκατομμύρια που έχει δώσει για να κάνει τον πόνο τη υπογραφή. Συν βέβαια τα λεφτά που ξόδεψε για να αγοράσει τα σεισμικά. Συν βέβαια τα λεφτά που έδωσε για να είσαι υποψήφιο. Αν καταλαβαίνετε ότι δεν μπαίνετε σε ένα θαλάσσιο οικόπεδο έτσι απλάκα, γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Και υπενθυμίζω ότι εφόσον γίνεται η γεώτρηση, είναι άλλη πλατφόρμα που έρχεται για να κάνει την εξόδηση. Άλλο κόστο. Τώρα τα δεδομένα, τα καράβια LNG είναι 170 με 200 εκατομμύρια το καράβι. Ένα σταθμός υγροποίησης είναι 12 δις. Λειτουργεί, εφόσον τον έχετε φτιάξει με 4.500 με 5.000 άτομα, λειτουργεί με 100.000 άτομα. Καταλάβετε. Άρα αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτά δεν είναι να τα πιστέψετε για την Κύπρο και για την Ελλάδα, είναι τα δεδομένα που υπάρχουν για οποιοδήποτε πλατφόρμα, γιατί αυτές μετακινούνται. Και μερικές φορές όταν ξέρετε, ακούτε μερικούς που σας λένε, μπορεί η πλατφόρμα να καθυστερήσει. Όχι. Η πλατφόρμα έρχεται εκείνη την ημέρα, γιατί από εκείνη την ημέρα αρχίζουν τα 600.000. Άρα όταν σας λένε, ας πούμε, αν δουλεύουν οι όλοι πάνω στην πλατφόρμα, μπορώ να σας πω ότι δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, να την κάνουν 3-8. Είναι λογικό, άμα το σκεφτείτε. Όσοι από εσάς είστε λίγο επιχειρηματίες, φανταστείτε να λέγατε στους ανθρώπους, εντάξει, θα δουλέψετε 6 ώρες, μετά θα κοιμηθείτε, μετά την επόμενη ημέρα, σε ώρες, αλλά στο ενδιάμεσο μας κοστίζει όμως 600.000. Είναι πολύ απλό, θα κλείσετε πολύ γρήγορα το γεωτρύπανο, εφόσον ρωτάτε, το ίδιο το γεωτρύπανο κοστίζει 1,2 δις. Αλλά γιατί κοστίζει τόσο πολύ ένα γεωτρύπανο, γιατί είναι γεμάτο διαμάντια. Γιατί οι κεφαλές που κάνουν έτσι αυτά τα πράγματα είναι κράματα από ατσάλι, όχι, δεν έχει μόνο σίδερο, είναι κράματα, πολύ, είναι πολύ δύναμα και έχουμε και σπάνιες γης μέσα και μπαίνουν μέσα και πάνω στην επιφάνεια είναι γεμάτα από διαμάντια για να τρώτε και η κεφαλή αλλάζει ανάλογα με τα πετρώματα που έχει. Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν μετακινείται αυτό το πράγμα, δεν το μετακινείται απλώς για να πείτε έχω ένα κατσαβίδι, μπορώ να κάνω μια τρύπα, ξέρω εγώ. Ωραία. Αυτά είναι τα δεδομένα. Άρα, το Eurasian Interconnector είναι ένα άλλο δεδομένο που είναι σημαντικό, το οποίο έχετε ακούσει καλά στην Κύπρο, άρα το υπενθυμίζω για τα γεωπολιτικά δεδομένα της περιοχής. Άρα, είναι μια συμφωνία τριπλή μεταξύ του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδος, η οποία προβλέπει να συνδεθούν οι τρεις χώρες με ένα ηλεκτρικό καλώδιο το οποίο μεταφέρει 2 γιγαβάτ. Άρα για να θυμάστε, η Κύπρος ολόκληρη παράγει 1,4. Άρα, τα 2 γιγαβάτ σε ένα καλώδιο που ζυγίζει 60 κιλά το γραμμικό μέτρο είναι διπλής κατεύθυνσης, έχει και οπτική ίνα και βυθίζεται ένα μέτρο κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας. Εντάξει. Άρα έχετε ένα καράβι, κάθετα κατεβαίνει ένα ρομπότ, αυτό σκάβει, βάζει, καλύπτει. Σκάβει, βάζει, καλύπτει. Το καλώδιο αυτό θα έχει 1000 χιλιόμετρα μήκος.
θα είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί στην Ελλάδα και στην Κύπρο το πιστεύουμε, δεν το πιστεύουμε, ξέρετε, μπορεί και να γίνει, ξέρω. Έχει ενδιαφέρον γιατί αυτοί που θα το βάλουν είναι οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί έχουν φτιάξει ήδη το καράκι θα το βάλουν. Αλλά εμείς θα αναρωτιόμαστε αν θα το βάλουν. Αυτοί έβαλαν τα λεφτά για να φτιάξουν το καράκι που παίρνει μόνο αυτό. Η πόντιση του καλωδίου για 1000 χιλιόμετρα γίνεται σε 2,5 μήνες. Άρα ποια είναι η δυσκολία, είναι απλώς η παραγωγή του καλωδίου, είναι αυτή που χρειάζεται τουλάχιστον 30 μήνες, γιατί πρέπει να το φτιάξετε το καλώδιο και μετά γίνεται η πόντιση. Άρα εδώ βλέπετε ότι είναι τα σημεία επαφής της δύο ΑΟΣ, ΑΟΣ της Κύπρου, ΑΟΣ της Ελλάδος, εδώ είναι η ΑΟΣ του Ισραήλ και εδώ υπάρχει συμφωνία. Άρα το καλώδιο, το οποίο υποτίθεται ότι είναι μόνο ηλεκτρικό ρεύμα, εντελώς στοιχεία περνάει μόνο από εκεί που είναι η ΑΟΣ. Εντάξει. Άρα δεν πάει, ας πούμε, μια γραμμή έτσι, τάκ, ή τάκ εδώ, και κόβει, ας πούμε, την ΑΟΣ του Λιβάνου, περνάει από τις ΑΟΣ. Το ενδιαφέρον ποιο είναι, είναι ότι αυτή τη συμφωνία δεν την έχουμε κάνει ακόμα. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι αυτό. Είναι ότι από τον Ιούνιο του 2013 η Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα η Κομισιόν, άρα η Επιτροπή, έχει αποδεχτεί ότι το καλώδιο θα γίνει και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ένα δις για να γίνει. Το καλώδιο κανονικά κοστίζει 2,8. Άρα οι τρεις χώρες είχαν συμφωνήσει ότι θα τα βάλουν αυτές τα 2,8. Αλλά τελικά υπέβαλαν αίτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν μπορούν να κάνουν το καλώδιο ουσιαστικά μέσα από αυτό το πλαίσιο. Και έγινε, πέρασαν τα τρία στάδια και έγινε αποδεκτό και γι' αυτό στον επίσημο χάρτη το βλέπετε, εδώ προβλέπουν μεταξύ 2017 και 2020. Ενώ υπάρχουν άλλα καλώδια, όλα αυτά που βλέπετε με μπλε με χρώμα είναι τα καλώδια που δεν έχουν γίνει, αυτά που βλέπετε με γκρι έχουν γίνει. Τα καλώδια αυτά είναι πάντοτε διασυνοριακά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει χρήματα μόνο αν είναι τουλάχιστον δύο χώρες μέσα που παίζουν. Αυτό το κομμάτι δεν θα το έδινε. Αλλά επειδή υπάρχει αυτό το κομμάτι που είναι η Κρήτη με την Κύπρο, τότε εδώ βοηθάει. Εδώ λοιπόν είναι τα μεγάλα έργα που αφορούν την Κύπρο και την Ελλάδα και όχι μόνο, βλέπετε εδώ αυτό το κομμάτι. Άρα εδώ, θα βλέπετε νομίζω καλύτερα, έχετε 12 σημεία, διαβάστε τα λίγο, θα δείτε πόσο σημαντικά είναι. Αυτά που είπαμε τώρα για το Interconnector Ευρωάζια είναι το 1 και αυτό που βλέπετε το 11 είναι ο αγωγός EastMed. Άρα ο αγωγός EastMed και εδώ σε σχέση με την επιλογή του Σοφοκλή για την διάλεξη πρέπει να καταλάβουμε ότι μία επίπτωση για τα νοτιοανατολικά δεδομένα της Μεσογείου προέρχεται και από την Ουκρανία. Γιατί η Ουκρανία για πολλά χρόνια ήταν πέρασμα από την Σοβιετική Ένωση μετά τη Ρωσία για να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά με τις αλλαγές που έγιναν από το 2006 άλλαξαν τα πράγματα, έγιναν πιο φλού, μέχρι να φτάσουμε στην κατάσταση που είμαστε τώρα. Ξαφνικά τελικά η Ρωσία λέει εγώ δεν θα περνάω καθόλου από την Ουκρανία. Αυτό σας το λέω εδώ τώρα στους Κύπριους αλλά και στους Ελλαδίτες ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να είσαι πηγή όχι να είσαι πέρασμα. Γιατί άμα σε βαρεθούν όταν είσαι πέρασμα περνάνε από την άλλη χώρα και εσύ μηδέν. Άμα είσαι πηγή θα περάσουν από την πηγή. Άρα για να καταλάβετε πόσο πηγή είμαστε και πόσο δεν το πιστεύετε καν στην Κύπρο, εδώ, κοιτάξτε πού ξεκινάει. Δεν ξεκινάει πάνω στην ξηρά. Ξεκινάει εκεί που είναι η Αφροδίτη. Παράδειγμα. Δηλαδή δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό, που κοιτάζουμε πρώτα πού βρίσκονται τα κοιτάσματα και όχι πού βρίσκονται ακριβώς τα κράτη. Τεράστια σημασία σαν πλαίσιο και για αυτόν τον λόγο έχετε και αυτή τη στροφή. Γιατί εδώ όταν θα υπάρχουν τα κοιτάσματα, θα θυμάστε τώρα, αυτά θα έρχονται να τροφοδοτήσουν και αυτόν τον λαγμό. Και όλα αυτά, για όσους δεν καταλαβαίνουν, ειδικά τώρα για τους Κύπριους με την έννοια, που δεν καταλαβαίνουμε πόσο η έννοια είναι φιλική προς εμάς και για ποιο λόγο, η έννοια είναι ιταλική Ιταλία. Λοιπόν, όλα αυτά που σας δείχνω καταλήγουν στην Ιταλία. Στην Πότα.
Να ξέρετε ότι η Ιταλία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής φυσικού αερίου της Ευρώπης. Είναι τεράστιο το δίκτυο φυσικού αερίου και το δίκτυο που έχουμε και εμείς στην Ελλάδα οφείλεται σε τεχνογνωσία ιταλική. Άρα αυτό που θα έχει μεγάλη σημασία για τα κυπριακά δεδομένα είναι το εξής. Θα έχουμε φυσικό αέριο. Ελπίζω να προβλέπετε να βάλετε φυσικό αέριο με στην Κύπρο. Γιατί το πιο γελίο βέβαια τι θα ήταν. Να έχουμε το φυσικό αέριο εδώ, να φεύγει και να μην τα κουμπάμε καθόλου εμείς. Και να φεύγει. Άρα ταυτόχρονα πρέπει όμως να βρούμε κάποια ενέργεια. Το γελίο της υπόθεσης ποιο είναι. Είναι ότι το φυσικό αέριο είναι πιο φθηνό από το πετρέλαιο. Άρα άμα το παράγεις και δεν το χρησιμοποιείς καν εσύ, δεν κατάλαβες πόσο προστιθέμενη αξία σου προσφέρει και δεν σου φεύγει. Εντάξει. Άρα, φαίνεται τα δεδομένα και βλέπετε λοιπόν ξανά αυτή η μπότα της Ιταλίας είναι τεράστια σημασίας διότι η Ιταλία είναι όλη δικτυωμένη και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο που δύο αγωγοί έχουν ως τελική κατάληξη την πόρτα της Ιταλίας. Με την Τουρκία. Πώς. Με την Τουρκία μου το δείχνει ότι βάζει Τουρκία. Αυτό εδώ. Ναι. Αυτό στην πραγματικότητα τι είναι, το βλέπεις από εδώ, είναι η ιδέα να περάσουν εκτός από την Ουκρανία. Αυτό είναι ένα άλλο project, εντάξει. Μέλλον. Άρα τα δικά μας αν θες είναι αυτά που οι γραμμές δεν είναι διακεκομένες. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Σας το λέω για το μέλλον, τουλάχιστον να το θυμάστε. Αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι είναι αποτελεσματικό. Αυτό πρέπει να είναι αποτελεσματικό. Άρα, ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι όταν δύο άνθρωποι πηγαίνουν ακριβώς στην ίδια περιοχή και πουλάνε το ίδιο προϊόν, είναι ένα από τους δύο που προτιμάμε. Αυτό που προτιμάμε είναι σίγουρα αυτός. Γιατί αυτός εδώ, αγωγός ΣΤΑΠ, στην πραγματικότητα το φυσικό αέριο που έρχεται εδώ είναι από τους Αζέρους. Είναι Αζερβαϊτζάν. Άρα βλέπετε εκεί πάνω. Δεν έχει καμία σχέση με την Κύπρο και την Ελλάδα. Εκεί πέρα είναι απλώς πέρασμα. Όταν θα αλλάξουν τα δεδομένα, μπορεί να περάσει από αλλού. Αυτές είναι οι αποστάσεις. Τώρα σας δείχνω ένα πράγμα που δεν το κοιτάζουμε. Όλη η Ελλάδα τροφοδοτείται από φυσικό αέριο με καράβια LNG. Αυτό εδώ είναι η Ρεβιθούσα. Η Ρεβιθούσα είναι στα 453 μέτρα, είναι ένα μικρό νησάκι στον Πειραιά, στο πούμε. Εντάξει, χοντρικά, για όσους δεν ξέρουν. Εδώ βλέπετε τις δεξαμενές. Εδώ και 11 χρόνια όλο το φυσικό αέριο της Ελλάδος με το δίκτυο τροφοδοτείται από αυτό το νησί. Και εδώ έρχονται τα καράβια Ρωσίας, Αζερβαϊτζάν και Αλγερίας. Άρα, να καταλάβουμε ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία και δίνει μεγάλες προοπτικές με αναλογία, αν θέλετε, και για την Κύπρο, όπως θα το σκεφτούμε. Καστελόριζο, εδώ σας δείχνω μερικές λεπτομέρειες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Βλέπετε εδώ τρία νησιά. Αυτό το νησί είναι πολύ σημαντικό, λέγεται Στρογγύλη. Αυτό το νησί, επειδή είναι πιο κάτω από το Καστελόριζο και πιο κάτω από οποιοδήποτε νησί ακτή της Τουρκίας, είναι αυτό που μας επιτρέπει να ενώσουμε την Ελλάδα με την Κύπρο. Άμα το σβήσετε αυτό, δεν ενωνόμαστε. Άρα θα σας το δείξω σε χάρτη. Εδώ βλέπετε τα διαγράμματα βορνών για κάθε νησί. Αυτό είναι το σύμπλεγμα Καστελορίζου. Άρα αυτό δεν είναι ελληνικό, τότε η γραμμή πάει έτσι. Και θέλω να καταλαβαίνετε ότι η Κύπρος είναι εδώ. Αν είναι ελληνικό, όπως είναι, πάει έτσι. Άρα με γέννηση θυμάω, το βλέπετε τώρα, ξανά και ξανά. Τα νησιά τώρα ίσα ίσα που τα βλέπετε, εντάξει. Αυτό είναι η ΑΟΣ που δίνουν αυτά τα νησιά. Άρα, πού είναι τώρα η Κύπρος, εδώ. Εντάξει. Όλο αυτό είναι το ελληνικό μέρος. Τώρα, άμα το Καστελόριζο και τα λοιπά δεν είναι ελληνικά και είναι τουρκικά και τα λοιπά, ό,τι αυτά ακούτε, να καταλάβετε τι εννοούμε, σημαίνει ότι όλο αυτό το κόκκινο είναι τουρκικό και εδώ έρχεται να κουμπίσει με την Αίγυπτο. Είναι ριζική διαφορά, δεν είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Είναι εμπόδιο για την Τουρκία. Για την Τουρκία. Είναι εμπόδιο για την Τουρκία. Ναι, αλλά πρέπει να καταλάβετε τώρα εμείς τι έχουμε κάνει. Η συμφωνία που κάναμε Κύπρος, Ελλάδα,
Αίγυπτος αφορά αυτό το σημείο. Άρα τι κάνουμε σαν κόλπο. Η ιδέα ποια είναι. Το έχω βάλει. Εδώ το βλέπω. Εδώ. Άρα. Εδώ έχετε ένα τριπλό σημείο. Okay. Άρα φανταστείτε τώρα, ας πούμε ότι είναι και εδώ το άλλο. Εδώ είναι η ζώνη επαφή μας. Άρα, εδώ είναι η Κύπρος, εδώ είναι η Ελλάδα και εδώ είναι η Αίγυπτος. Άμα συμφωνήσουμε ότι αυτό το πράγμα αφορά μόνο εμάς, τότε πάει έτσι. Άρα, ο άλλος, ακόμα και να λέει ότι αυτό είναι δικό μου, μπορεί να το λέει, αλλά μπορεί να κουμπίσει μόνο πάνω στο σημείο. Όλο αυτό το πράγμα έχει αποκλειστεί. Άρα, αυτό είναι μια τεχνική την οποία τη χρησιμοποιούμε όταν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε κατευθείαν με τον άλλο που λέει εγώ θα κατεβώ. Λέει εντάξει, ας κατεβείς εσύ, αλλά εμείς εδώ συμφωνούμε ότι αυτό είναι για εμάς τους τρεις. Και είναι αυτό που έγινε. Και δυστυχώς, είναι όπως πάντα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν έχουμε επιτυχίες το μαθαίνουν τρεις και ο κουκός, όταν τρώμε μια σφαλιάρα το ξέρει ο κόσμος. Είχε την Τουρκία να κατεβεί μέσα στην ναός της Κύπρου. Ένα διεκδικά. Πρόσεξε, ποια είναι η ερώτηση. Λες αν δικαιούται. Τώρα που μας είπε ότι μπορεί η Τουρκία να κατεβεί. Όχι, δεν είπα αυτό. Εγώ λέω τι λένε. Α, τι λένε. Αυτοί λένε αυτό. Αλλά να πούν τα μήνα. Ναι, τώρα με αυτή τη συμφωνία. Αλλά το θέμα είναι ότι οι Τούρκοι λένε ότι το Καστελόριζο δεν έχει ΑΟΣ. Αν το Καστελόριζο, παρόλο που είναι ελληνικό, δεν έχει ΑΟΣ, κατεβαίνουν εδώ. Γι' αυτό που θέλουν όλοι κάτι. Ναι. Καστελόριζο. Στην πραγματικότητα δεν είναι το Καστελόριζο που στοχεύει. Είναι εδώ. Ναι. Να είσαι κάνοντα το Καστελόριζο. Μπράβο. Άρα για να θυμάστε λοιπόν, τα κοιτάσματα είναι εδώ. Αυτή είναι η λεκά, είναι η Ροδότο. Αυτό που κοιτάζαμε πριν. Λέγαμε το κίνητρο. Αυτό είναι μόνο και μόνο η στρογγύλη. Και τώρα βλέπετε, από αυτά τα βλέπετε ίσα ίσα τα νησιά, είναι αυτά που προκαλούν αυτή τη ζώνη επαφή στα 259 χιλιόμετρα. Αυτό εδώ είναι 48,6. Και το τριπλό σημείο είναι αυτό που βλέπετε εδώ, και το άλλο τριπλό είναι αυτό. Άρα εμείς τώρα τι κάναμε, λέμε, εμείς περνάμε έτσι, τάξη. Που σημαίνει ότι δεν μπορείς να περάσεις ακριβώς όπως θέλει, και γι' αυτό το λόγο έβγαλε τον Βαρβαρός. Η Τουρκία έβγαλε τον Βαρβαρός πριν κάνουμε τη συμφωνία, γιατί ήξερε ότι θα κάνουμε τη συμφωνία. Άρα ήθελε να δείξει ότι θα κάνει κάτι. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί είναι από κάτω. Και είναι τόσο από κάτω που το κάναμε με αυτόν τον τρόπο. Αν η Τουρκία, ας πούμε, ήταν μια φιλική χώρα, θα είχαμε κάνει τριπλό σημείο επαφής εδώ. Δεν εντάξει, αυτό το μπλε είναι το δικό σου, αυτό το κίνδυνο δικό μου, το πράσινο είναι το δικό μου. Επειδή δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα πάνω από την Τουρκία, χρησιμοποιούμε περισσότερο στρατηγική, αλλά στο τέλος καταλήγουμε ακριβώς στο ίδιο πράγμα. Εδώ σας δείχνω το FIA της Ελλάδας με το FIA με την ΑΟΣ της Ελλάδας. Βλέπετε πόσο πιο μεγάλο είναι. Και εδώ το βλέπετε με τη Μάλτα. Άρα όταν μερικοί από εμάς λένε ότι οι Ευρωπαίοι δεν καταλαβαίνουν πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα νησιά, φαντάζομαι ότι δεν εννοούν την Αγγλία, δεν εννοούν τη Γαλλία, δεν εννοούν τη Μάλτα, δεν εννοούν την Πορτογαλία, δεν εννοούν την Κροατία, δεν εννοούν την Ισπανία, γιατί όλοι αυτοί έχουν νησιά. Άρα σας δίνω ένα παράδειγμα. Η Μάλτα εδώ, το κόκκινο που βλέπετε, είναι η ΑΟΣ της Μάλτας. Υπάρχει περίπτωση η Μάλτα να θεωρεί ότι η ΑΟΣ δεν είναι σημαντική. Είναι 170 φορές η Μάλτα. Αλλά το αστείο είναι ότι εμείς λέμε ότι αυτοί δεν ξέρουν. Αφού αυτοί έχουν νησιά. Άρα εδώ έχουμε σύζευση, δεν έχουμε ζώνη επαφής. Εδώ σας δίνω τα κυπριακά δεδομένα και τα ελληνικά δεδομένα και όλες τις περιοχές και σας δείχνω τώρα πόσο αστείο είναι όταν κάποιος μας λέει ότι βγαίνει το σεισμικό τουρκικό για να κάνει σεισμική έρευνα. Αφού είναι τίνκα. Αγόρασε τα σεισμικά δεδομένα. Τι πας και βγαίνεις. Άρα δεν βγαίνουν για σεισμικά, βγαίνουν να τα πούν ότι είναι εδώ. Λέει καμία σχέση με επιστημονική έρευνα. Σας δείχνω μερικά. Άρα, εδώ είναι το κοίτασμα Πύρος και εδώ είναι το κοίτασμα Αχιλλέας. Πάλι έχει ενδιαφέρον γιατί μια ησυχία και στην Ελλάδα για αρκετό καιρό λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Βέβαια τα κοιτάσματα έχουν ίδιο ονόματα. Ξέρουμε πού είναι. Άρα αυτό 90 τετραγωνικά χιλιόμετρα, η Αφροδίτη είναι 100 με 140. Καταλάβετε τα μεγέθη. Αυτό είναι 90 και αυτό είναι 450.
Βλέπετε τώρα πώς πάνε τα διαπόντια νησιά και πού βρίσκονται τα κοιτάσματα. Άρα, τώρα όταν κοιτάζετε τα δεδομένα για όλη την Ευρώπη, βλέπετε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι ενιαίο και για να καταλάβετε όσοι πιστεύουν ότι δεν ασχολείται ούτε καν η Ιταλία με τα νησιά, τα βλέπετε αυτά τα δύο επικλέπια. Στην πραγματικότητα είναι τρία. Τα νησιά, Παντελερία, Λαμπεντούσα. Άρα τι κάνουν τώρα οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί τώρα θέλουν να ξανακάνουν μια συμφωνία αόρυτη, δηλαδή το Ευκρηπίδας, να τραβήξουν τη μέση γραμμή και να χρησιμοποιεί τα νησιά και όχι όπως είχαν κάνει παλαιότερα, να βάλουν τη Φαροκρηπίδα και μετά να βάλουν τα νησιά με 12 ναυτικά μίλια. Μετά σας τα δείχνω γρήγορα για να καταλάβετε ότι υπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Και τώρα κάτι που έχει σχέση με τα σεισμικά δεδομένα που θα εξηγήσουν το θέμα της μεγάλης γεωπολιτικής. Οι τεκτονικές πλάκες είναι οι πλάκες που βρίσκονται πάνω στη γη και μετακινούνται. Όταν έχετε λοιπόν τεκτονικές πλάκες και που συγκλίνουν, έχετε μόνο τρεις περιπτώσεις. Ή ανεβαίνουν και οι δύο, ή κατεβαίνουν και οι δύο, ή μία πάει πάνω στην άλλη. Όταν πάει η μία πάνω στην άλλη, τρίβει την άλλη από κάτω. Όταν την τρίβει, δημιουργεί πτυχές. Εντάξει. Άρα, για να είμαστε πιο ξεκάθαροι, δεν έχω από καραβάνα τέλος πάντων, το κάνουμε αυτό. Θα μου το κάνει μια μέρα, θα χρησιμοποιώ έτσι. Άμα εγώ κάνω αυτό, θα δείτε ότι πριν από το χέρι μου θα δημιουργηθούν πτυχές εκεί που δεν έχω ακουμπήσει. Αυτές εδώ οι πτυχές είναι οι τέλειοι σύλλακες για υδρογονάδες. Να το ξέρετε. Άρα, στην πραγματικότητα τι γίνεται. Σε αυτές τις τρεις περιοχές οι πλάκες συγκλίνουν και η μία πάει κάτω από την άλλη. Αυτές οι περιοχές, το 70% του φυσικού αερίου και του πετρελαίου στον κόσμο βρίσκεται σε αυτές τις περιοχές, όχι αλλού. Το 70%. Άρα, εδώ, πολύ φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Εδώ, πολύ φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Εδώ δεν κοιτάξαμε. Και τώρα κοιτάζω. Και στην πραγματικότητα τι βλέπουμε, άμα πάρετε τώρα την τελευταία δεκαετία, τις τρεις καλύτερες γεωτρήσεις που έχουν γίνει σε όλο τον κόσμο. Πού είναι? Εδώ. Λεβιάθαν, Ταμάρ, Αφροδίτη. Και μετράμε τώρα όλους που τρυπάν παντού. Δηλαδή και λέμε απλώς ποιος έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα τρία καλύτερα αποτελέσματα είναι στην ίδια περιοχή. Αυτό μας δίνει μια ένδειξη. Ωραία. Αυτή είναι η στρογγύλη. Το ξέρετε. Αυτό είναι η ζώνη επαφή μεταξύ μας. Το τονίσει. Δεν υπάρχει μόνο. Πώς? Δεν είναι κατοικημένη η στρογγύλη. Έχει φυλάκιο. Ναι, ναι, έχει φυλάκιο. Ναι. Με 20 φαντάρους που είναι εδώ. Ναι. Από εδώ είναι η Τουρκία. Από εδώ είναι το Πέλαγος. Ναι. Αυτή είναι η Ρο. Είναι το άλλο νησί από την άλλη πλευρά από τη Μεγίστη. Και εδώ σας δείχνω και κάτι άλλο που θα αλλάξει και πολύ τα δεδομένα σε βάθος χρόνου, είναι οι ιδρύτες μεθανίου. Άρα τι είναι οι ιδρύτες μεθανίου? Είναι φυσικό αέριο, μεθάνιο, εγκλωβισμένο μέσα στην νερό παγωμένο. Το CH4, μέσα στην νερό. Οι μεγαλύτερες ποσότητες που υπάρχουν στη Μεσόγειο για ιδρύτες μεθανίου είναι στην ελληνική αόρθο. Αλλά αυτό είναι συμπιεσμένο 170 φορές. Όσοι έχουν από εσάς αυτοκίνητα που έχουν φυσικό αέριο, είναι συμπιεσμένο 200 φορές το CNG. Όταν είναι υγροποιημένο, είμαστε στο 600, αλλά δεν είναι συμπιεσμένο, είναι υπό μία ατμόσφαιρα, απλώς είναι στους μείον 162 βαθμούς. Άρα οι μεγάλες ποσότητες είναι αυτές που βλέπετε εδώ. Αλλά θα δείτε ότι θα αλλάξουν πολύ τα δεδομένα, γιατί οι Ιάπωνες κατάφεραν να κάνουν εξόρυξη ιδρυτών μεθανίου πρόπερση. Και είπαν ότι θα είναι εμπορεύσιμο σε 5 χρόνια. Άρα σε 3 χρόνια θα αρχίσει αυτό. Θα το ξέρετε, θα το συζητήσουμε. Εδώ, αν θέλετε να βάλετε το προηγούμενο. Ναι. Να δείτε ότι είμαι. Μου το λέτε όταν είναι εντάξει και πάμε στο επόμενο. Άρα, η πρώτη φορά που γίνεται αναφορά για την ΑΟΣ σε κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στις 14 Μαρτίου 2013. Και εντελώς τυχαία, για πρώτη φορά που βάζει αναφορά για την ΑΟΣ είναι η Μεσόγειος και ο Ευσυνοσπόντος.
Ο εύσημος πόντος είναι για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007, και η Μεσόγειος είναι για ποιους, είναι για τη Μάλτα, την Ελλάδα και την Κύπρο. Γιατί μιλάμε Ανατολική Μεσόγειο, εντάξει. Αν δεν ξέρω να το προσέξετε αυτό, βλέπετε εδώ η διαφορά μεταξύ της Ανατολικής και της Δυτικής Μεσογείου είναι ότι το φράγμα εδώ, η ρογμή, ανατολικά γίνεται μέσα στη θάλασσα, δυτικά γίνεται στη γη, στα όρια της γης. Άρα εδώ, εκεί που υπάρχει φυσικό αέριο, είναι στην Αλγερία, το μεγάλο ποσότητα. Εδώ λοιπόν για μας από αυτή την πλευρά δεν ήταν τόσο γνωστό γιατί ήταν μέσα στη θάλασσα. Άρα δεν έχετε τεχνογνωσία για να πάτε βαθιά. Σας υπενθυμίζω ότι μιλάμε για τώρα η έκθεση που έγινε ήταν 5.000 μέτρα κάτω από τα 1.700. Ωραία, τώρα σας δείχνω κάτι το οποίο πρέπει να το ξέρετε. Εδώ είναι τα οικόπεδα της Αιγύπτου. Άρα τα οικόπεδα της Αιγύπτου, τα 15, έγιναν τον Φεβάριο του 13 τέλειωσε ο γύρος και αυτό που έχει σημασία είναι το οικόπεδο 12 αγγίζει και την Κυπριακή Αός και την Ελληνική Αός, χωρίς να καταπατά το Κασιλό του. Και εδώ αγγίζει ουσιαστικά την Αός του Ισραήλ. Εδώ βλέπετε τα οικόπεδα της Αός του Ισραήλ, άρα να ξέρετε κλασικά, οι Έλληνες και οι Κύπροι θεωρούν ότι το Ισραήλ, οι Ισραηλοί ξέρουν τα πάντα. Εντάξει. Άρα, για να καταλάβετε τώρα πόσο αστείο είναι, οι Ισραηλοί που υποτίθεται ξέρουν τα πάντα, έβγαλαν πολύ μικρά οικόπεδα και είναι σε τεράστιο στρατηγικό λάθος, γιατί τότε νόμιζαν ότι θα έχουν μικρά κοιτάσματα. Θα σου λένε, μην βγάλουμε μεγάλα. Το θέμα είναι ότι επειδή έβγαλαν μόνο μικρά, δεν έχει έρθει καμία μεγαλύτερη. Άρα η Κύπρος, για να δείτε λίγο τα συγκρίσιμα δεδομένα, αυτό είναι το οικόπεδο της Κύπρου, μόνο το 12. Το βλέπετε τα μεγέθη. Ωραία. Άρα έχει ενδιαφέρον αυτό το διαφημιστικό του Ισραήλ. Άρα οι Κύπριοι, όπως ξέρετε, δεν ξέρουν αν έχουν φυσικό αέριο. Να το έχετε παρατηρήσει. Οι Ισραηλοί, για να πουλήσουν τα δικά τους οικόπεδα και να αποδείξουν στον αγοραστή ότι είναι καλά, λένε ότι είναι δίπλα από την Κύπρο. Να βλέπετε, όλα αυτά είναι στην ναός του Ισραήλ, τα βάζουν ενωμένα για να μπορούν να πούν ότι είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με την Κύπρο. Αλλά εμείς βέβαια στην Κύπρο δεν ξέρουμε αν θα το δούμε. Εντάξει, ωραία. Άρα, αυτό εδώ θυμάστε τις γεωτρήσεις που λέγαμε, έγιναν αυτήν, αυτήν, αυτήν. Και θα πάμε μετά για αυτήν. Εδώ σας δείχνω μερικά πράγματα που είναι τα γαλλικά νησιά, αλλά δεν ξέρω αν τα έχετε προσέξει στα ευρώ σας. Αλλά τα παλιά ευρώ, τα 50, εδώ είναι η Γκουιάνα, η γαλλική Γκουιάνα, Μαρτινί Γουαδού Μπρίνιο. Άρα η Γαλλία είχε επιβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχουν αυτά τα νησιά, γιατί είναι και Γαλλία και ΑΟΣ. Και έγινε αποδεκτό με αυτό το πλαίσιο. Όταν λοιπόν συζητούσαμε πριν 10 χρόνια, πριν μπει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συζητούσαμε να μπει η Κύπρος εδώ. Άρα αρχικά μας είπαν ότι ήταν πολύ δεξιά να μπει, αλλά τους είπαμε καλά ρε παιδιά, αυτό είναι πολύ δεξιά και πολύ αριστερά, πώς μπήκε. Βάλτε μας πιο εδώ, σε ένα πλαίσιο. Ξέρετε όπως κάνουμε μερικές φορές με το χάρτη, της Ελλάδος, βάζουμε αυτά τα πράγματα γιατί δεν χωράει αναγκαστικά και βάζουμε κάποιο πλαίσιο. Τους είπαμε βάλτε μας ένα πλαίσιο κάπου, ακόμα και εδώ, δεν πειράζει. Και τελικά τι έγινε, είναι πιο σημαντικό αυτό που έγινε, μετακινήθηκε όλος ο χάρτης, θα το δείξω πιο μετά. Για το σχέδιο ΑΝΑΝ, εφόσον είναι μερικοί από εσάς που θυμούνται, το σχέδιο ΑΝΑΝ, άρθρο 5, εδάφιο 3. Αυτό εδώ το πράγμα δεν θα ήταν πια Κύπρος. Ούτε αυτό. Εντάξει. Βέβαια δεν το ξέρει κανένας. Κανένας δεν το ξέρει, τέλος πάντων έγινε. Να στο λέω όμως. Για τις υποθέσεις του τύπου υφαλοκρηπίδας. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αλλά δεν θα κάνουμε ποτέ πράγματα με τη φιλοκρηπίδα. Για ποιο λόγο? Όταν πάμε στο δικαστήριο, πρέπει να συμφωνούμε και οι δύο, η Μάλτα και η Λιβύη, η Μάλτα πήγε ως νησί, έχασε αυτό. 4.100 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
η μέση γραμμή ακριβώς είναι εδώ. Ανέβηκαν στους δύο μεσημβρινούς και το έβαλαν εδώ λέγοντας ότι αυτή η ακτή είναι μεγάλη. Ενώ αυτή είναι. Α. Έκανε την άλλη βλακεία και η Κινησία. Ενώ υπήρχε απόφαση δικαστηρίου ότι για νησί δεν συμφέρει να το κάνεις, πήγε στο δικαστήριο, πάλι με τη Λιβύη και έλεγε: εγώ έχω υφαλοκρεπίδα. Άρα, αν έχει υφαλοκρεπίδα αυτό το νησί, πάει στην Κίτρινη. Αν δεν έχει, πάει στην άλλη Κίτρινη. Και τελικά το δικαστήριο αποφάσισε να πάρει το μέσο όρο από τις δύο. Άρα, κοιτάξτε πώς είναι η νομική. Η νομική λέει ότι αυτό το νησί υπάρχει κατά 50%. Αυτό είναι μόνο η νομική μπορεί να το κάνω, αλλά άμα συμφωνούν οι δύο χώρες το κάνουν. Και η πολιτική. Πώς? Και η πολιτική. Η πολιτική το ζητά και μετά είναι η νομική που το γράφει. Άρα. Πρέπει να γίνεται στην Τουρκία τούτο. Πώς? Με απαιτήσεις της Τουρκίας σε σχέση με το Καστελόριζο. Όχι, όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Αυτό το πράγμα. Το νησί να μοιραστεί. Όχι, όχι. Η στρογγύλη. Όχι. Αυτό το πράγμα που σας λέω είναι η δικαστική απόφαση του 85. Το νησί όσο αφορά τη στρογγύλη του Καστελόριζου δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και η Ελλάδα δεν θα πάει ποτέ στο δικαστήριο. Λέω, αν πάει η Τουρκία. Όχι, η Τουρκία δεν μπορεί να πάει μόνη της. Είναι πάλι μια παραπληροφόρηση. Κανένα κράτος δεν μπορεί να πάει μόνο του και κανένα κράτος δεν μπορεί να κατηγορήσει ένα άλλο κράτος μόνο του. Πρέπει να πάνε και οι δύο. Πρέπει να συμφωνούν και οι δύο να υπογράψουν ότι η απόφαση θα είναι τελεσίδικη και πρέπει και οι δύο να έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Αλλά η Τουρκία δεν έχει καν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Αλλά αυτό που έχετε ακούσει είναι μια τεράστια παραπληροφόρηση από άσχετους οι οποίοι λένε τέτοιες κουταμάδες του τύπου: άμα η Ελλάδα κάνει ΑΟΣ, θα κάνει ΑΟΣ η Τουρκία. Το γελίο ποιο είναι, η Τουρκία έχει κάνει ήδη οριοθέτηση ΑΟΣ στη Μαύρη Θάλασσα εδώ και δεκαετίες. Με τη Σοβιετική Ένωση και 10 χρόνια μετά με τη Βουλγαρία. Άρα έχει συμφωνία με 4 χώρες. Και εμείς είμαστε ακόμα, αν κάνουμε αυτό, τι θα κάνει. Όχι, αυτό δεν γίνεται καθόλου. Θα σας το δείχνω εδώ. Αυτή είναι η συμφωνία με τη Σοβιετική Ένωση και αυτή είναι η συμφωνία με τη Βουλγαρία. Αλλά το αστείο ποιο είναι. Όταν η Τουρκία βγαίνει στο εξωτερικό και λέει είναι απαράδεκτο η Κύπρος και η Ελλάδα να κάνουν συμφωνίες με τη μέση γραμμή στη Μεσόγειο που είναι μικρή θάλασσα και κλειστή, όπως βλέπετε η Μαύρη Θάλασσα είναι μεγάλη και ανοιχτή. Και βέβαια είναι εντελώς τυχαία πάνω στη μέση γραμμή. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο αξιόπιστη είναι όταν λέει τέτοια πράγματα. Γι' αυτό εμείς πρέπει να συνεχίσουμε. Αλλά για τον κύριο, να ξέρετε ότι η Τουρκία έκανε συμφωνία με τα κατεχόμενα. Ναι, η οποία βέβαια είναι παράνομη. Αλλά πήρε 2/3 την Τουρκία, 1/3 για τα κατεχόμενα. Αλλά κατά τα άλλα είναι αδέρφια βέβαια. Ναι. Αλλά είναι big brother και small brother. Άρα, η ΑΟΣ της Γαλλίας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ του κόσμου, αμέσως μετά από την Αμερική, και αυτό δεν οφείλεται στη Γαλλία, οφείλεται σε όλα τα νησιά που είναι παντού στον κόσμο, γιατί είναι με αυτά που στο τέλος κάνει τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ. Είναι ακριβώς το ίδιο που γίνεται με την Ελλάδα. Είναι με τα νησιά της Ελλάδας που η Ελλάδα έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στη Μεσόγειο. Η διαφορά είναι ότι τα νησιά αυτά είναι σε άλλες περιοχές του πλανήτη, ενώ της Ελλάδος είναι στον χώρο των δικών της. Σωστά, σωστά. Αλλά η μεγάλη διαφορά δεν είναι αυτή. Είναι ότι αυτά τα νησιά, γι' αυτό γίνεται και μια τεράστια διαφορά, είναι ότι αυτά τα νησιά είναι εδώ, βλέπετε, μόνα τους. Δηλαδή, μόλις βλέπετε κάτι που είναι πολύ κυκλικό, είναι ότι δεν υπάρχει κανένα στα 400 ναυτικά μίλια. Ενώ όταν βλέπετε αυτό, είναι ότι βέβαια υπάρχει επαφή. Γι' αυτό είναι μεγάλο, γιατί να καταλάβετε η ΑΟΣ της Γαλλίας είναι 22 φορές η ΑΟΣ της Ελλάδος. Άρα βέβαια, αυτά δεν είναι όλα μέσα στη Μεσόγειο, γι' αυτό η ΑΟΣ της Γαλλίας στη Μεσόγειο είναι πολύ μικρότερη από την ΑΟΣ της Ελλάδος. Άρα, θα δείχνω τώρα τι διεκδικεί η Τουρκία, εσείς μην ευρεάσετε, δεν το λέω εγώ, είναι τουρκικός χάρτης. Πάνω στον τουρκικό χάρτη βάλαμε την ΑΟΣ της Ελλάδος και της Κύπρου για να δούμε τι δηλώνουν και πόσο καταπατούν. Άρα αληθινά οικόπεδα είναι αυτά. Τώρα το 2009 η Τουρκία είπε ότι αυτά είναι δικά μου.
το 2012 είπε ότι αυτά είναι δικά μου. Και γελάτε, γελάτε, αλλά... Εντάξει, είναι ακριβώς η Αίγυπτος. Και βλέπει ότι τα οικόπεδα τα βγάζει και κάτω από τη Ρόδο. Άρα, τι έγινε. Στην πραγματικότητα η Κύπρος συνέχισε ακριβώς την πορεία της και άμα σκεφτείτε τώρα, τα οικόπεδα το 10 και το 11 κόβουν αυτά. Άρα τώρα το ίδιο, η ιδέα ποια είναι, είναι ότι το 2012 η Ελλάδα δεν είπε τίποτα, το 2013, ένα χρόνο μετά, έκανε ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ και η Τουρκία, που όπως ξέρετε έχει μεγάλη στρατηγική, είπε θα κάνω και εγώ το ίδιο. Μόνο που ο ΟΗΕ την απέριψε. Γιατί είπε, εσύ δεν έχεις κάνει υπογράψη στο δίκτυο της θάλασσας. Τι ρηματική διακοίνωση να κάνει. Η ρηματική διακοίνωση την κάνετε όταν κάποιος φορέας αντιπροσωπεύει κάτι. Εσείς λέτε, εσύ δεν αντιπροσωπεύεις τίποτα. Αλλά μετά κάνεις και αγωγή. Δεν γίνεται. Άρα, αυτό τώρα έχουν φύγει τα οικόπεδα, σας λέω, ας πούμε τι ανακοινώνω. Σας το δείχνω αυτό με τις ανεμογεννήτριες, γιατί μερικές φορές δεν καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο είναι το θέμα της ΑΟΣ και δεν αφορά μόνο και μόνο τους υδρογονάτες. Αυτή λοιπόν η ανεμογεννήτρια βλέπετε ότι έχει 154 μέτρα διάμετρο και εδώ είναι έρβας. Τις ανεμογεννήτριες που βάζουμε στις κορυφές, τις βάζουμε αλλά πολύ συχνά είναι ο πλούκος τους κατοίκους. Και η απόδοσή τους δεν έχει καμία σχέση. Αυτές οι ανεμογεννήτριες μέσα στη θάλασσα όπως το βλέπετε, λειτουργούν με 11 βοφόρ. Είναι πολύ απλό, πάνω στην ξηρά δεν υπάρχει ποτέ 11 βοφόρ. Αυτές δεν αντέχουν 11 βοφόρ, λειτουργούν με 11 βοφόρ. Η Αγγλία κάνει τώρα, τελειώνει, το μεγαλύτερο αιωλικό πάρκο του κόσμου. Όταν το δείτε τι παράγει σαν ενέργεια, και βέβαια αυτό είναι μέσα στην ΑΟΣ της Αγγλίας. Δεν είναι πάνω στην ξηρά. Δηλαδή φανταστείτε τώρα τι παράγει σαν θόρυβο αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ είναι διάφορες περιοχές, αλλά δεν νομίζω να το συζητήσω αυτό. Σας τα δείχνω απλώς για να ξέρετε τι δεν θα υποστείτε. Αλλά σας δείχνω την ΑΟΣ της Αμερικής, την ΑΟΣ της Ρωσίας, που φαίνεται τεράστια, να μην ξεχνάτε ότι είναι σφαίρα η Γη. Άρα αυτό το μεγάλο μήκος εδώ είναι ένα σημείο. Την ΑΟΣ της Αυστραλίας. Άρα αυτό εδώ είναι ουσιαστικά η ΑΟΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν το βάζετε σε συνδυασμό με όλα τα άλλα και είναι βέβαια πολύ μεγαλύτερο. Αυτή είναι η κανονική συμφωνία. Να τα αφήσουμε. Αυτό είναι το οικόπεδο Ταμάρ. Αλλά σας το λέω ξανά γιατί πολύ συχνά ρωτά όταν βρίσκουμε φυσικό αέριο μετά από πόσα χρόνια είναι εμπορεύσιμο. Άρα έχετε ένα ωραίο παράδειγμα. Το κοίτασμα Ταμάρ βρέθηκε το 2009 και είναι εμπορεύσιμο από το 2013. Έχουν κάνει αγωγό και να ξέρετε ότι άμα πάτε στο Ισραήλ στους αυτοκινητόδρομους, όλα τα φώτα είναι αναμένα από το φυσικό αέριο. Λοιπόν, να καταλαβαίνετε τη διαφορά όταν είσαι εσύ παραγωγός και δεν αγοράζεις πια σε κάποιον άλλον και το κάνεις επί τόπου. Άρα, θα θυμάστε 4 χρόνια και εντελώς στοιχεία, θυμάστε πότε βρήκαμε το κοίτασμα Αφροδίτη, το 2011, αλλά βλέπετε ότι τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία και γι' αυτό γίνεται και η συμφωνία με την Αίγυπτο, γιατί τώρα ξέρουμε και μπορούμε να πούμε για τόσα χρόνια, τόσες επενδύσεις και λοιπόν. Αυτά σας δείχνω μερικά νησιά της Γαλλίας να καταλάβετε πόσο μικρά είναι και πόση ΑΟΣ δίνουν. Η Ευρώπη είναι 28 τετραγωνικά χιλιόμετρα και δίνει 127.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εδώ η Γλωριούς είναι 5 και δίνει 48. Να κοιτάξετε λίγο άλλα παραδείγματα. Τρόμλα είναι 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο και δίνει 280. Στην πραγματικότητα είναι 2 Ελλάδες. Άρα, εντελώς τυχαία όπως το βλέπετε, σε αυτά τα νησιά έχουν βάλει αεροδρόμιο. Ενώ δεν υπάρχει κανένας. Αυτό είναι για να δείξουν ότι αυτό είναι ΑΟΣ και είναι δικό τους. Αυτό το νησί είναι 11 και από μόνο του αποτελεί 435.000 εδώ, Ile de la Passion, το βλέπετε καν, άρα για να καταλάβετε λίγο το μέγεθός του,
Το στρόβιλο εδώ το βάζουμε πάνω στο χάρτη της Γαλλίας. Μόνο αυτό το νησί είναι το 80% της Γαλλίας. Το οποίο είναι αυτό μόνο 11 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Άρα όλες αυτές είναι αναλογίες. Εδώ σας δείχνουν τη Γάβδο με τη Γάβδο χωρίς τη Γάβδο. Βλέπετε τη διαφορά. Αλλά τώρα σας το δείχνω πιο ξεκάθαρα. Η Γάβδο σε αυτό το μικρό νησί δίνει επιπλέον 2.428 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και αυτό μερικές φορές υπάρχουν άνθρωποι που λένε διάφορα για τη Γάβδο. Άρα να είμαστε πολύ ξεκάθαροι ότι αυτό είναι δικό μας πλαίσιο. Σας δίνω ένα ωραίο παράδειγμα για τη σημασία των μεγέθων. Αυτό είναι η Αλγερία, αυτό είναι η Ισπανία, αυτό είναι τα Ισπανικά νησιά. Κοιτάξτε το μέγεθος της ΑΟΣ του καθενός. Σημασία έχει πόση ακτή έχετε και τα νησιά πόσο μεγάλο ρόλο παίζουν. Για την Βενεζουέλα βλέπετε όλα αυτά τα νησιά. Η Βενεζουέλα δεν έχει κάνει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, γιατί θεωρεί ότι τις έχουν βάλει όλα αυτά τα νησιά, γιατί έχει μικρή ΑΟΣ. Τα νησιά βέβαια, δύο από αυτά τα νησιά είναι τα γαλλικά που λέγαμε πριν και υπάρχουν και αμερικάνικα νησιά. Οι οποίοι όλοι αυτοί θεωρούν ότι έχουν μια κανονική ΑΟΣ ως νησιά. Θα καταλαβαίνετε ότι εμείς όταν ζητάμε ακριβώς το ίδιο για την Κύπρο, για την Ελλάδα, είναι ακριβώς το ίδιο πλαίσιο. Τώρα τελειώνω με έναν χάρτη λέγοντας το εξής. Εδώ είναι η σταθμή αεροποίησης LNG. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχουν άλλοι. Προς το πρώτο. Άρα, βλέπετε η Κύπρος είναι εδώ. Βλέπετε ότι ένα καράβι LNG, ας πούμε, άμα φύγει από την Κύπρο, συμφέρει να πάει εδώ, από το να πάει εδώ. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ένα καράβι LNG όταν επιστρέφει είναι άδειο. Δεν επιστρέφει γεμάτο. Άρα, το κόστος είναι τεράστιο, και όσο πιο μεγάλη είναι η απόσταση, τόσο χειροτερεύει το θέμα. Άρα, αυτό που έχει σημασία τις δύο χώρες μας είναι η παραγωγή και να γίνεται εδώ και να γίνεται εδώ. Έχει μεγάλη σημασία ότι είμαστε σε μικρή απόσταση και ότι θέλουμε να έχουμε ένα δίκτυο εδώ και ένα δίκτυο που ενώνει με την Ιταλία, που θυμάστε ότι είναι πολύ σημαντική. Άρα, αυτό εδώ το πράγμα πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας για να καταλάβετε ότι από το πάνω μέρος πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα, ανάλογα με τις επαφές που κάνουμε εδώ γεωπολιτικά. Βλέπετε τώρα ότι η Κύπρος παίζει και έτσι, παίζει και έτσι και συνολικά παίζουμε όλοι έτσι. Και δεν παίζουμε καθόλου έτσι. Και γιατί? Γιατί στην πραγματικότητα η ΑΟΣ της Κύπρου είναι το εργαλείο για να απελευθερωθεί η Κύπρο. Δεν είναι απλώς για οικονομικά δεδομένα που μιλάμε. Άρα να θυμάστε συνοπτικά ότι η πράσινη γραμμή θα φύγει με το απέραντο γαλάζιο και όχι με την ξηρά. Γιατί αυτά είναι τα δεδομένα που αλλάζουν τα δεδομένα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και καλή συνέχεια.